για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό μα του κορχού που είναι καψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσε και ζουμουσάκια! Αθλητήρι και αθλητήρε, καν το δαθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρε. Ράδιο ψυχοθεραπείο! Και αντιψυχολογικό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε ρογιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακοτά από τη μελαγχολία και να κάνουμε και σήμερα μια γνή, μια αυθεντικά, μια τόφια. Ζουμουσάδα! Ελάτε, πολλάκια μου! Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην παρέα, ελάτε στο ζουμουζού, ελάτε αθλητήριοι και αθλητήριες, ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ωραία πράγματα να κάνουμε, έχουμε και σήμερα να κληρώσουμε τσιτσί, ελάτε, ανοίξαμε τον πλυβλίκι, μπαίνετε στο Facebook, στην ομάδα μας, στο group, στην avant-garde, στην avant-garde, στην αφρόκραμα, στην crème de la crème, εκεί που είναι μαζεμένα τα ζουμουζάκια, αυτή η υπέροχη παρέα που μεγαλώνει κάθε μέρα διαρκώς. Την καλημέρα μας στο Μότο Μουδανιά, στο Λάρι, πρώτες καλημέρες εδώ και πολλά χρόνια κάθε μέρα. Κάθε μέρα, καλό στον Κωνσταντίνο. Καλό στο Μότο Μουδανιά. Και βέβαια, εκεί μπαίνετε και γράφετε τα μηνυματάκια σας, το χαβαλέ μας, παραγγελιές όπως και χθες. Σήμερα δίνουμε. Τσιτσί. Δίνουμε κρεατάρες. Δίνουμε κρεατάρες. Και δεν λέω δίνουμε κρεατάκια, γιατί να πει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, εγώ δεν έχω κρεατάκια. Πρέπει να αποκτήσω κρεατάκια και να μιλάω έτσι. Τη μία μέρα θα δώσουμε κρεατάκια, την άλλη θα δώσουμε μια πλατυποδία, ένα καταράκτη, μια οτίτιδα, μια βροχοκύλη, κάτι τη, μια γαστεντερίτιδα. Κορυφαίο μήνυμα χθες που λέει ο άλλος, καπ, τι έγινε, λέει, χεστήκαμε. Λέει, είστε σίγουρος ότι είσαι γαστεντερολόγος? Δηλαδή, πέντε λέξεις όλες και όλες το ανέκδοτο. Αυτά που λέτε σήμερα έχουμε ματς. Δύο ματς, μην το ξεχνάμε. Το ένα στο ποδόσφαιρο, κύπελο έχουμε στις 3 με Εργοτέλη. Και εδώ λέμε, όπως κάθε φορά, και εδώ λέμε, επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορα ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πούμε το αυτονόητο, αλλά θα το πούμε. Παρότι δεν χρειάζεται, είναι σαν αυτό που έλεγε κύριοι δικαστές. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Αυτό θα πούμε και σήμερα. Δεν χρειάζεται να πούμε το νου σας, αλλά θα το πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε προσέχετε καλά, μην έχουμε τίποτα, αλλά θα το πούμε. Είναι σαν αυτό στον Λυσία, στον Πρωταγόρα, που έλεγε «Κύριοι δικαστές, θα μπορούσα να πω ότι χρηματίζεστε και ότι είστε εκμαυλισμένοι, ότι είστε σάπιοι, ότι είστε ανέντιμοι και ανήθικοι, αλλά δεν θα το κάνω. Θα μπορούσα όμως να το πω». Έτσι λοιπόν κι εγώ. Το νου σας, εσείς που θα παίξετε σήμερα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει σήμερα να κερδίσουμε. Δηλαδή, και δεν θέλω να ακούω το τα δεύτερα και τα τρίτα. Ποια δεύτερα και τα τρίτα? Τα τρίτα του ΠΑΟΚ είναι ανώτερα από, όχι τον Εργοτέλη, από όλες τις ομάδες παίζουν αυτήν την κατηγορία. Άρα δεν χρειάζεται να λέμε πολλά πολλά. Είχαμε χθες παρέτηση Λούμπος Μίχελ, ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως όλοι όσοι βρίσκονται στον οργανισμό του ΠΑΟΚ, δεν φαντάζομαι αν το είχε σκεφτεί πόσο τεράστιος είναι αυτός ο σύλλογος όταν ήρθε. Εδώ έμαθε τη θέση του τεχνικού διευθυντή, αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Του δόθηκε ευκαιρία με τα καλά του και με τα στραβά του. Εγώ ούτε τρελαινόμουν για την πάρτη του, ούτε όμως ήμουν εναντίον του πάντοτε. Και έχω να πω και καλά πράγματα, έχω να πω και αρνητικά. Άμα με ρωτήσει έτσι μπαμπάμ, ας πούμε, το θετικό που σου έρχεται στο μυαλό και το αρνητικό. Το θετικό που μου έρχεται στο μυαλό είναι η επιμονή του για τον Ρασβά Λουτσέσκου. Αυτός το πιστώνεται, ότι φέραμε αυτόν τον προπονητή, ήταν δική του επιλογή 100%. Θα βάλω δίπλα εκεί και τον σπουδαίο Λέο Μάτος. Δηλαδή αν μου έλεγες βρες τα δύο πολύ σημαντικά ρε παιδί μου που έκανε, αυτά τα δύο. Α, πάω στον αντίπερα. Στην αντίπερα όχθη θα πω, ας πούμε, στα αρνητικά, το ότι δεν ήθελε το Βιερίνια. Δεν τον ήθελε το Βιερίνια. Λάθος, φίλε, αποδείχτηκε. Διότι ο Βιερίνια ήρθε πέρσι και άλλαξε όλη την ιστορία, όλη την ψυχολογία, όλο το γίγνεσθε. Τα πάντα στο πώς είμαστε σαν ομάδα. Και θα βάλουμε και κανένα Λεβέκ μέσα εκεί και τα λοιπά. Εντάξει. Αναλαμβάνει τώρα στη θέση του ο Μπράνκο, ο οποίος κάπου είδα έχει ένα όνομα Λουίς, Μιγγέλ, Ντοσάντος, Χωσέ, Μαρία, Αδελαίδα, Λος Μπούργος, Ντεσέντος, Εφέντο, Κίντο, Κίνο, δηλαδή αυτά τα ονόματα πώς το φωνάζει
Πώς το φωνάζει η μάνα όταν τα βγαίνει στο μπαλκόνι? Διαλέγει μόνο ένα όνομα. Όχι τώρα, όταν ήταν μικρός. Του έλεγε δηλαδή, του φώναζε «Χωσέ! Μαζέψε επάνω, θα κρυώσεις!» Ή έλεγε «Χωσέ Λουίς Μιγκέλ Αντώνιο! Μπόρμπατε Λουίζα, αλλά χάγκατε χίγκα γόρα! Ανέβα πάνω!» Μέχρι να το πει καταρχήν, ξημέρωσε. Κρύωσε κιόλας. Άρα, άσκοπη παρατήρηση. Μάνα, ευχόμαστε να έχει μόνο σωστές επιλογές στο θέμα των μεταγραφών, γιατί αυτό μας καίει στην ουσία. Ένας αθλητικός διευθυντής, το βασικό που στο τέλος λέμε, ναι, εντάξει, είναι και η λειτουργία της ομάδας, ναι, είναι όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μίχελ για αυτά που πρόσφερε, διότι συμμετείχε και αυτός και στο περσινό double, έχει μέρος αυτής της επιτυχίας φυσικά και μάλιστα σημαντικό μέρος, αλλά και στο κύπελο πρόπερση. Δηλαδή στα δύο κύπελα και στο πρωτάθλημα πέρσι, γιατί το πρωτάθλημα πάρθηκε, το λέμε συνέχεια και θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να η γλώσσα μας να γίνει σαν τα μαλλιά από του Terence Trent D'Arby ή του Πέρσι Ολιβάρες, με τα ράστα εννοείται. Είναι αυτά παλιγάρι μου. Επανήλθε Άγγελος τώρα που τον έμαθα να τον κάνω τον Άγγελο και έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι να σε κάνω στην Κύπρο. Ενώ τώρα ξανά είναι στο προσκήνιο, να κάνουμε λίγο. Έλα εδώ, παλιγάρι μου, να δω λίγο. Πιστεύεις ότι αυτή η εμφάνιση σε τιμά? Έχουμε, δηλαδή θα τον ξαναζεστάνουμε λίγο. Θα τον ξαναφέρουμε στο προσκήνιο. Έλεγα λοιπόν ότι πιστώνεται ο Μίχελ και τις επιτυχίες. Βέβαια, του χρεώνονται και αστοχίες μεταγραφικές, αστοχίες στις επιλογές. Ας ελπίσουμε, παραμένει λέει εξωτερικός συνεργάτης και τα λοιπά, ας ελπίσουμε ο καινούριος, ο κύριος Μπράνκο, να είναι εύστοχος στις επιλογές του. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, η ομάδα δεν μπορεί να πηγαίνει σε λάθος επιλογές. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Ότι αυτός ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ ο πρωταθλητής, ο ΠΑΟΚ του Champions League. Άρα εδώ δεν χωρούν μετριότητες, αφού μάλλον έχουμε προπολού, όχι μάλλον, εδώ και πολύ καιρό έχουμε φύγει από το θέμα, έχουμε χρήματα για τον τάδε. Άρα εφόσον υπάρχει το budget, θα πρέπει να κάνει σωστές επιλογές. Με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν είναι μόνο να έρθει ένας καλός παίκτης, ο οποίος να μπορεί να ταιριάξει με την ομάδα, να ταιριάξει στην ιδιοσυγκρασία μας, να ταιριάξει, να πούμε, στον οργανισμό, να ενσωματωθεί, να αφομοιωθεί και να παίξει αυτός για την ομάδα και όχι η ομάδα για αυτόν. Εντάξει, αυτά ήθελα, επειδή ήρθε και ερώτημα για τον Μίχελ. Απλησίαστος άνθρωπος, λέγανε αυτοί που είναι στον περίγυρο, και ψυχρός σχετικά, βοήθησε σε αρκετά πράγματα, σε άλλα έπεσε έξω. Αυτό είναι. Τώρα ο καινούριος θα τον δούμε και μετά θα τον κρίνουμε, ρε παιδιά. Τι να πούμε δηλαδή. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο θέμα. Θέμα Ουάρντα. Μου ήρθε και ερώτημα πρωί-πρωί 8 και 2 από τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη. Τι έγινε με τον Ουάρντα? Καταρχήν ξέρετε ότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή πόσο τον γουστάρουμε σαν ποδοσφαιριστή, σαν αξία, σαν τεχνίτη, σαν τρέλα, όλα αυτά, ναι. Έχω πει όμως πάρα πολλές φορές και θα το πούμε για μία ακόμα φορά. Κανένας δεν είναι σημαντικότερος ή μεγαλύτερος από τα 4 γράμματα. Κανένας δεν είναι πάνω από τα 4 γράμματα. Όποιος νομίζει ότι είναι σημαντικότερος από τα 4 γράμματα, κάνει λάθος. Κάνει λάθος και το πληρώνει. Ο Ουάρντα που έχει μια ωραία τρέλα όπως είπαμε, κάποια στιγμή, το είδαμε και στα τελευταία παιχνίδια, το είπα και τη μέρα που έγινε δηλαδή, που μπήκε και έπαιξε για τον εαυτό του σε μάτς που χάναμε και μπήκε και κοίταζε πώς θα κάνει την τρίπλα ή πώς δεν θα δώσει την μπάλα δίπλα, αλλά θα κοιτάξει να κάνει το κεφαλιού του. Θέλουμε ο παίχτης να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι ατρόμητος ο ΠΑΟΚ, ότι είναι τεράστιο όλο αυτό, ο οργανισμός αυτός, και πρέπει εσύ να προσαρμοστείς στον ΠΑΟΚ, όχι ο ΠΑΟΚ να προσαρμοστεί σε σένα. Μου λέει ένας χθες και στο πατρικό μου στην Τούμπα, λέει, ρε Κωστή, λέει, δεν το βάζει τον Ουάρντα. Μα καλά, ο προπονητής δεν είναι αυτός που τον επέλεξε αντί του Ερίκε. Το υπενθυμίζω αυτό γιατί το ξεχνάμε όλοι.
το καλοκαίρι πήρε το ρίσκο επάνω του Λουτσέσκου. Αυτός το, αν ο Λουτσέσκου το καλοκαίρι έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να τον βλέπω το ζωγραφιστό και θα κρατήσω τον Ερίκε, τι θα του λέγανε? Όχι, θα κρατήσω τον Ουάρντα. Δική του ήταν η απόφαση. Άρα όφιλε και ο Ουάρντα με τη συμπεριφορά του να μην εκθέτει τον προπονητή του. Παράδειγμα, να χασκογελάει στο αεροπλάνο της επιστροφής μετά από μια κουτουλιά με τη Βίντι. Δεν είναι όλες τις στιγμές ίδιες. Λέω τώρα. Υπόθεση κάνω. Δεν λέω ότι έγινε. Δεν ήμουν εκεί. Λέω. Να είναι όλη η ομάδα με τα κεφάλια κάτω και εσύ να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται και να σου φαίνεται αστεία η όλη η κατάσταση. Ναι, είπαμε στην ωραία τρέλα. Ναι, στον αφορμητισμό. Αλλά εδώ είναι ο ΠΑΟΚ. Ο τεράστιος ΠΑΟΚ. Κατάλαβε λίγο κιόλας. Όταν χάνει η ομάδα, πάρα πολλοί κόσμος χάνει τον ύπνο του, χάνει το κέφι του, διαταράσει την ηρεμία του, μαλώνει με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του. Δεν έχει όρεξη να παίξει με τα παιδιά του, δεν έχει όρεξη να πάει πουθενά. Θα πρέπει να αντιληφθείς μερικά πράγματα. Λέω υπόθεση κάνω τώρα, αν συνέβαινε αυτό. Άρα δεν παίρνω τίποτα πίσω από όσα έχω πει. Ότι το γουστάρω σαν παίκτη, μου αρέσει, που έχει την κλειστή τρίπλα, που είναι τεχνίτης, που είναι, έχει μια ωραία τρέλα, η οποία όμως δεν μπορεί να απασχολεί συνέχεια τον οργανισμό ΠΑΟΚ. Τώρα τις τελευταίες μέρες δεν έχουμε κάτι να ασχοληθούμε, πάλι με τον Ουάρντα. Δηλαδή, μια, δυο, τρεις. Και είπα στο φίλο που με ρώτησε χθες εκεί στο Πατρικό μου στην Τούμπα. Του λέω, ρε εσύ, ο Ρασβάν δεν επέλεξε να τον κρατήσει. Μου λέει, έχεις δίκιο. Δεύτερον, ο Λουτσέσκου δεν θέλει να έχει μια παιχτάρα που να του καθορίζει τα παιχνίδια. Δεν το θέλει. Μου λέει, σωστό και αυτό. Δεν θέλει, δηλαδή, αφοπλίζει ένα δικό του όπλο. Όχι βέβαια. Θέλει να έχει τον Ουάρντα, αλλά δεν μπορεί να βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι ότι κάνει τα χατήρια συνέχεια σε έναν. Ότι ασχολείσαι συνέχεια με έναν. Τον πήρε, του μίλησε μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα. Κάποια στιγμή δεν γίνεται. Λέει, έτσι θα γίνει. Εσύ θα προσαρμοστείς σε εμάς, όχι εμείς σε εσένα. Και πολύ υπομονή έδειξε ο Λουτσέσκου. Ο Βαρέλα τελειώνει το μάτς με τη Βίντι, τον πιάνει και τον πλακώνει στα μπινελί και του λέει, εδώ ρε, εκεί γιατί δεν τη δίνεις? Δεν παίζει για την πάρτι σου, παίζουμε όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Έλα, τι κάνεις, δηλαδή, βόηθα μας και εσύ λίγο. Δεν είναι όλα την πιντάει, παίξε λίγο για την ομάδα. Και μέσα από την ομάδα, πασάροντας όπως πρέπει, δίνοντας την ψυχή σου για την ομάδα, όπως έκανες όταν μπήκες στο μάτς με την Μπενφίκα, τα 10 λεπτά, το 4ο, το 20 λεπτό, να ξέρεις αν αναδειχτείς. Πέρσι άφησε τον κορυφαίο center for που έχουμε στην ιστορία της ομάδας, δίπλα στο Σαράφι, τον άφησε 6-7 μάτς τον πάγκο για να παίξει ο Κουλούρης. Για να καταλάβει ο Πρίγιοβιτς ότι πρέπει να συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι. Ότι δεν μπορεί να περιμένει σαν Ντίβα την μπάλα να του έρθει μέσα στη μεγάλη περιοχή, να κάνει το πλασεδάκι και είναι όλα καλά. Δεν καταλαβαίνει από αυτά ο Ρασβάν. Δηλαδή είναι κατανοητό αυτό. Το απέδειξε με μια μεγάλη φίρμα της ομάδας, με την πρώτη φίρμα, παιδιά. Δηλαδή ο Πρίγιοβιτς μαζί με τον Βιαρίνια είναι οι δύο πιο, να πούμε, είναι στην κορυφή, έτσι. Το απέδειξε ότι, κύριε, εδώ έχω κανόνες. Όσο είμαι εδώ, αύριο μπορεί να μην είμαι, αλλά όσο είμαι θα υπακούσετε στους κανόνες της ομάδας. Διότι αν κάνω το χατήρι σε σένα, Ουάρντα, αύριο θα σηκωθεί ο Πρίγιοβιτς και θα κάνει το ίδιο. Θα πει και ο Μάτος τι έγινε, έτσι. Θα πει και ο Βαρέλας το ίδιο. Έλα εδώ, ναι, και εγώ και ο Βιερίνια. Εγώ είμαι και παλιός και αυτά. Άι, πάει, τέλος. Δηλαδή, για να προσαρμοστούμε σε έναν, θα χαλάσουμε όλους οι υπόλοιπους. Παιδιά, δεν πάει έτσι. Και το ξαναλέω. Δεν παίρνω τίποτα πίσω από όσα έχω πει για την αξία του. Τον γουστάρω, μ' αρέσει. Δεν θέλω να χαθεί ο παίχτης. Το έχω πει πολλές φορές. Γι' αυτό είπαμε, πιάσε, του μίλησε, του ξαναμίλησε. Και επειδή του μετέφεραν τι κλίμα υπάρχει στην πόλη, γιατί δεν θέλει πολύ να γυρίσει. Δηλαδή ο κόσμος αγαπάει, εσύ εκτιμάει, ναι, αλλά φίλε, πάω και είμαστε, δεν είμαστε Ουάρντα. Όταν βλέπει ο κόσμος ότι η ομάδα χάνει και εσύ μπαίνεις και κοιτάς την πάρτι σου και τον εαυτό σου και δεν πασάρεις δίπλα ή πας να κάνεις την τρίπλα και τόσο λεπτή είναι η γραμμή. Πέψ, κάτσε ρε φίλε, για κάτσε ρε φίλε. Δεν είναι όλα την πιντάει. Η ομάδα μας ενδιαφέρει πρώτα. Δεν είμαστε παίκτης. Είμαστε ΠΑΟΚ. Άρα αυτό το πράγμα δεν αργεί να γυρίσει το κλίμα. Γι' αυτό και έβγαλε την ανακοίνωση από εκεί ότι τιμάω τη φανέλα και θέλω να παίζω. Μπες, τον είδες τον Ακπομ. Ο Ακπομ έπαιζε στην Άρσεναλ, ρε φίλε.
και τη βλέπει την 11 με το κιάλι. Τον έφαγε ο μαύρος πάγκος τόσο καιρό. Ήταν απόρριτα και εκτός 18. Έβλεπε να επιλέγεται ο Καρέλης αντί για αυτόν. Κι όμως έσκυψε το κεφάλι, δούλεψε όσο μπορούσε και μπήκε προχθές και στο 4ο, στο 20 λεπτό όσο τον έβαλε. Έδειξε με την παρουσία του. Το ίδιο πράγμα έκανε για πολύ καιρό και ο Μπίσεσβαρ. Ασχέτως που τώρα είναι ντεφορμέ. Άρα τι ζητάμε? Εσείς που έχετε πραγματικά ευλογία από τη μοίρα, εσείς που είστε προνομιούχοι να είστε σε αυτό τον ΠΑΟΚ τώρα, αυτά τα χρόνια του Ιβάν Ζαβίδη, ρωτήστε λίγο τους παλιούς που παίζανε για μια σόμπα, που παίζανε για μια αλαξιά ρούχα, για ένα πλυντήριο. Εσείς λοιπόν που είστε εδώ, που τα έχετε όλα πραγματικά, που είστε προνομιούχοι και σε άλλες ομάδες πρωτοκλασάτες, χρωστάνε όλοι. Και σας έχει αυτός ο άνθρωπος τακτοποιημένα τα πάντα, τα ενίκια, τα πριμ, τους μισθούς φαχυλούς, τα εισιτήρια για τη χώρα, τα δίδακτρα για τα παιδιά σας, πράγματα που απασχολούν όλους τους υπόλοιπους εμάς έξω, τους κοινούς θνητούς, που τα έχετε τακτοποιημένα και δεν σας απασχολεί. Ένα πράγμα σας ζητούν. Όταν θα μπείτε να σκυλιάσετε για αυτή τη φανέλα. Τέλος. Τέλος. Και το λέμε για έναν από τους πιο αγαπημένους. Διότι σαν φυσιογνωμία δεν μπορεί να τον αντιπαθεί στον Παγάσα. Είναι αξιολάτρευτος. Είναι αξιολάτρος, έχει μια ωραία, είπαμε, μια παιδικότητα, μια τρέλα, έναν δορμητισμό. Ναι, όλα όμως, φίλε, κάτω από τα 4 γράμματα. Όλ, κανένας, αν νομίζεις ότι επειδή είσαι συμπαθής στο λαό, ότι επειδή είσαι ωραία, μια ωραία τρέλα, επειδή είσαι κνίτσι, επειδή κάνεις τα λίμια, θα μπεις και θα πούμε εντάξει, μωρέ, άστο να κάνει ό,τι θέλει αυτόν. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν το κάναμε για κανέναν ποδοσφαιριστή και ποτέ. Νομίζω είμαστε ξεκάθαροι. Απάντησα, φίλε, Μανώλη, στο ερώτημά σου για τον Ουάρτα. Γιατί βρήκαμε πάλι θέμα, ενώ η ομάδα είναι πρώτη. Ενώ η ομάδα πάει αίτητη. Ενώ η ομάδα προελάβνει. Ενώ τη βλέπουμε το κιάλι. Και ενώ οι άλλοι σκοτώνονται κάτω με τον Ουζουνίδη ή στην ΑΕΚ, με τις μεταγραφές που δεν έγιναν. Τραβάει ο ένας την κοτσίδα του άλλου, συμπαίκτης. Το θάψανε. Τους βλέπετε πως λειτουργούν. Μαλλιοτραβήχτηκαν. Ξαναλέω, σκεφτείτε να πάει ο Βιερίνια στο κόρνερ και να βγάλει την κοτσίδα του Πρίγιοβιτς. Πόσες μέρες θα το έδειχναν αυτό το πράγμα? Πόσες μέρες θα το αναπαρήγαγαν στα site τους? Τώρα κουκουλίτσα. Γιατί έτσι λειτουργούν εκεί? Εδώ εμείς προσπαθούμε τώρα πάλι να φτιάξουμε ένα θέμα. Όχι εμείς. Ο οργανισμός. Τον κάτω, η προπαγάνδα. Ντε και καλά να βρούμε θέμα. Να διχάσουν τον κόσμο πάλι. Κανένας διχασμός. Ο Ουάρτα είναι παίκτης ομάδας. Μπορείς να προσαρμοστείς, φίλε, στους κανονισμούς. Εμείς δεν είπαμε να σε βάλει δεξιμπακ. Όταν σε βάζει τα σκυλιά για δρόμο. Τέλος. Τέλος, φίλε. Εσένα επέλεξε αντί για τον Ερίκε. Που κάνει παπάδες εκεί που είναι. Εσένα επέλεξε. Τίμησε αυτόν τον προπονητή, ρε φίλε. Μπες και κάνε αυτά που σου λέει. Ο Λιμιός είναι ανώτερος από σένα ποδοσφαιρικά. Δεν είναι. Αλλά μπαίνει και σκυλιάζει, τον βλέπεις πάει και μαρκάρει. Βάζει τον εαυτό του στην υπηρεσία της ομάδας. Βάζει το εγώ του κάτω την ομάδα. Δεξί μπακ, δεξί μπακ. Ολόκληρος Γκοτζαμάν Βιερίνια μπήκε και τον έβαλε αριστερό μπακ. Και έμεινε εκεί, τέλος. Και το καταλαβαίνει κιόλας. Και ούτε έβγαλε μιλιά. Άρα σε παρακαλώ, μη μας χαλάς το κέφι και τη διάθεση. Γιατί είδατε, μια χαραμάδα βρίσκουν οι κάτω, μια αφορμή βρίσκουν για να βάλουν πάλι τον κόσμο σε τρυπάκι. Γιατί τον Ουάρτα και βέβαια έτοιμοι είναι οι συνωμοσιολόγοι, τον τρώνε, τον κάνουν, τον τρώνε, γιατί να τον φάει ρε. Αυτός δεν τον διάλεξε το καλοκαίρι. Και έτσι και αλλιώς και αυτά και ο Ρουμάνος έτοιμοι. Έτοιμοι να βρούμε πάλι θέμα, να φάμε τα σωδικά μας. Ενώ η ομάδα πηγαίνει, ο στόχος είναι μπροστά. Και πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι εκεί, πάλι να βρούμε θέμα τώρα. Τι είναι, πριν λίγο καιρό ήταν ο Πασχαλάκης, τώρα να βρούμε ένα θέμα με τον Ουάρτα. Εσείς δεν είδατε ότι μπαίνει και δεν είναι αυτός που πρέπει? Πρέπει να το πούμε εμείς, δεν το παίζουν προπονητές. Αυτή είναι η άποψή μου. Το ξαναλέω για ένα παίχτη που τον γουστάρω πάρα πολύ. Όχι όμως να μπαίνει και να κάνει τρύπες γύρω από τον εαυτό του. Όχι όμως να μπαίνει, να είναι δίπλα ο Πρίγιοφς, να ανεμίζει τα χέρια και αυτός να κάνει σουτ για να φανεί αυτός και να πει ορίστε, να, ο Ντιμπιντάι. Όχι. Όχι. Ξεκάθαρο αυτό.
Αν λοιπόν το καταλάβει, δεν ξέρω αν είναι αργά ή όχι. Δεν ξέρω αν πραγματικά κάποια στιγμή είπαν ότι τέλος, δεν γίνεται. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ένας. Δεν μπορεί ο δάσκαλος στην τάξη να ασχολείται συνέχεια με ένα παιδί. Έλα εδώ, τσαρέ παιδί μου, γιατί αυτό. Έλα εδώ, βρε αγόρι μου γλυκό, βρε έτσι με το καλό, με το στραβό, τον άφησε απ' έξω, τον πήρε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αλαμπρατσέτα τον άρπαξε πάρα πολλές φορές μετά την προπόνηση να του μιλήσει, να τον ορμηνέψει, σαν γονιός, σαν πατέρα. Σαν πατέρας. Μια, δυο, τρεις, πέντε, κάποια στιγμή έρχεσαι και λες, εντάξει. Δεν μπορούμε να ασχολούμαι συνέχεια μαζί σου. Δεν μπορούμε. Εδώ βλέπεις, μένεται μάχη. Πόλεμος γίνεται. Είμαστε σε μια διαδικασία από παντού. Από παντού μας πολεμάνε. Και δεν μπορούμε μόνοι μας μέσα στον οργανισμό, δηλαδή μέσα στην οικογένεια, να έχουμε συνέχεια να ασχολούμαστε μαζί σου. Θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις. Καλώς. Εδώ είμαστε εμείς. Εγώ αν ήμουνα ο Ρασβάν, θα του έλεγα. Με εκθέτεις, φίλε. Με τη συμπεριφορά σου έξω που κυκλοφορείς. Κάτσε, χάσαμε. Δεν είναι ανάγκη να βγεις εκείνο το βράδυ. Βγες το επόμενο, ρε φίλε. Δηλαδή, η προσωπική σου ζωή είναι, αλλά φυλάξου λίγο, ρε παιδί μου. Σημερίσου λίγο τον πόνο του κόσμου που είναι στεναχωρημένος που χάσαμε αυτό το μάστο ευρωπαϊκό. Ξέρω εγώ, παράδειγμα λέω τώρα. Έτσι. Υποθετικό, ξαναλέω. Δεν είμαι εκεί για να το δω. Ούτε βασίζομαι σε 100 ανθρώπους που μου λένε, ξέρεις κάτι, ήταν εκεί. Εντάξει, Εμένα με ενδιαφέρει μέσα, μπαίνει. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Να μην φαντάζει ότι παίζει για την πάρτη του. Με ενοχλεί αυτό. Για την πάρτη του δεν δικαιούται να παίζει κανένας. Όλοι θέλουμε να βλέπουμε να ματώνεται για τα 4 γράμματα. Για τη φανέλα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Η πίεση είναι τεράστια, το καταλαβαίνουμε, αλλά αυτό σημαίνει ΠΑΟΚ. Πίεση δεν έχετε μόνο εσείς που παίζετε. Έχουμε και εμείς που είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο. Έχει ο απλός οπαδός, ο οποίος μέσα σε όλα τα θέματα στην καθημερινότητά του, το πώς θα πάει στη δουλειά, αν έχει δουλειά, στο πώς θα μεγαλώσει τα παιδιά του, στο πώς θα πληρώσει τον έμφυα, την εφορία, το τέλος κυκλοφορίας, οτιδήποτε, μέσα στην καθημερινότητά του, μέρος αναπόσπαστο της ζωής του, είναι ο Πανθεσσαλονίκος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Δεν είναι κάτι άλλο έξω από τη ζωή του. Δεν είναι πάμε διακοπές 5 μέρες σε ένα μέρος και τότε φεύγουμε, το ξεχνάμε και βλέπουμε μόνο στον υπολογιστή και στο κινητό τις φωτογραφίες. Είναι μέσα στο είναι μας κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε. Δεν θέλουμε κιόλας, ρε φίλε. Να το πούμε έτσι. Άρα θέλουμε και απαιτούμε σεβασμό σε αυτό. Από τον οποιοδήποτε. Το έφαγα το 20 λεπτό, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που βλέπω ότι απασχολεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θα πω φεύγοντας για μία ακόμα φορά. Τίποτα δεν παίρνω πίσω από όσο έχω πει για τον Ουάρντα. Και μου αρέσει και τον γουστάρω και δεν θέλω να χαθεί αυτός ο παίχτης. Αλλά αν δεν θέλει αυτός, όσο και να θέλουμε εμείς, δεν γίνεται. Ξεκάθαρο είναι. Εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Αν δεν θέλεις εσύ να βοηθήσεις τον εαυτό σου, αν δεν καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν είναι απλά ένας ατρόμητος. Ότι εδώ δεν είναι ένας πανετολικός. Ότι είναι τόσο τεράστιο το οικοδόμημα. Ότι είναι τόσο τεράστια, έχει τόσο μεγάλη οντότητα ο ΠΑΟΚ. Ότι είναι τόσο σπουδαίο, τόσο σημαντικό όλο αυτό που θα πρέπει εσύ να προσαρμοστείς. Δεν θα προσαρμοστεί ο ΠΑΟΚ σε σένα. Αυτά έχω να πω με την ευχή να σωθεί ο παίκτης. Δεν θέλω να τον δω αλλού. Θα με στεναχωρήσει. Θέλω να τον δω εδώ, αλλά όχι όπως θέλει αυτός. Γιατί μετά πάει. Το χάσαμε το πράγμα. Ξεκάθαρα. Αυτά. Στις 3 το ποδόσφαιρο, στις 7.30 έχουμε μπάσκετ στο Παλατάκι με την Φράιμπουργκ. Με τους Γερμανούς, κάντε τη βολτίτσα σας, στηρίστε και τον μπάσκετ. Το βόλεϊ χθες δεν τα κατάφερε. Ανώτερη ομάδα αυτή, τι να πούμε τώρα. Και στα δύο παιχνίδια. Ήταν καλύτερη. Δηλαδή, να πούμε τι. Όχι έτσι αλλιώς. Τιμή και δόξα στα παλικάρια που από κάθε άκρη της Γερμανίας και της Ευρώπης βρέθηκαν πάλι εκεί. Έφτιαξαν κερκίδα, έμεινε ο κόσμος πάλι άφωνος με την παρουσία τόσων ανθρώπων, με το πάθος τους, με την τρέλα τους, με την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, την ανιδιοτελή. Αυτά. Τα είπα, ξεθύμανα, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να ανοίξουμε και γραμμές. Κρέατα από το Κροπολείο, Άγγελο στη Νεάπολη δίνουμε σήμερα. Τα κρέατα ενός μήνα πάνω κάτω τώρα, παιδιά, καταλαβαίνετε. Αξίας 30 ευρώ κρέατα δίνουμε. Γεμίζετε μια σακούλα και τρώτε υπέροχα. Ανδρέα Παπαδρέου 125 στην Νεάπολη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι.
Χαίρομαι που σας άρεσε τόσο πολύ η χθεσινή εκπομπή. Θα ξανακάνουμε με ανέκδοτα, με χαβαλέ, με τραγούδια, με αυτά. Απλά υπάρχει ο καημός εκεί, πρέπει να πούμε αυτό που θέλουμε. Και επειδή με ρωτήσατε γι' αυτό. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Φίλε, 2310-287-888, λίγο Παπαμακαρίου, λίγο αυτό που το κουστάρουμε, τις μαραγκώσεις, το κομμάτι που το έχουμε τρελή αδυναμία. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε καζίνο Ρίτζεση Βεργίνα στο Λάτσιο ΠΑΟΚ. Φυσικά, εννοείται ότι πλέον καταλαβαίνω ότι μιλάω για την Τζέλση. Άνοιξε. Απόψε τα παράθυρα. Έτσι, έτσι. 29 Ενδεκάτου στις 10 η ώρα. Chelsea ΠΑΟΚ, θα είμαστε εκεί, στο Ρίτζεση. Θα βουλιάξει όπως καταλαβαίνετε. Άνοιξε, άνοιξε ρε φίλε. Σημαντεμένα, χαμένη βγαίνω. Έλα, έλα, σου που σου λέμε. Τώρα μείνω σε σένα, είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Εσένα, τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Πάμε, 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 έλα Παοκάρα. Σήμερα καθαρίζουμε εργοτέλη, όσοι θα παίξουν έχουν ευθύνη να τελειώσουν με την μπουγάδα. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Εντεκάδα χωρίς διεθνείς, δεν θυμάμαι πότε γίνει τελευταία φορά αυτό το πράγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή η ομάδα να δίνει επίσημο παιχνίδι χωρίς να μπορεί να έχει τους διεθνείς της. Και όχι μόνο τους Έλληνες, δεν πει ο Πρίγιοβιτς, το Όσκα, όλοι έτσι. Όλοι οι διεθνείς μας είναι απόντες. Ο Βαρέλα. Θα πάμε λοιπόν, δεν θέλω καν να πω τη λέξη με τα δεύτερα. Με αυτούς που περιμένουν την ευκαιρία τους θα πάμε σήμερα. Πάμε γραμμές γιατί περιμένετε ώρα. 2310-287-888. Εσείς μιλάτε, εμείς ακούμε. Λέμε τώρα. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Ξανά έγινε πριν από ένα μήνα η ΑΕΚ με τη Λαμία να παίξει χωρίς διεθνείς. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Χριστάρα μου, χαμήλωσε τελείως το ραδιόφωνο. Τελείως, γιατί μικροφωνίζουμε και κάνουμε έκο, έκο. Έχει πρόβλημα το τηλέφωνο, δεν έχει το... είναι κλειστό. Έχει επιστροφή το τηλέφωνο, Μάλιστα. Ναι. Για πάμε τώρα, σε ακούω. Έλα, έλα Χριστάρα μου, έλα. Εντάξει, τώρα είναι καλύτερα. Τώρα εντάξει είσαι. Μια χαρά. Δεν ξέρω τι έκανες, αλλά είμαστε ok. Το Hans Peter Pringle είναι για τα μάτια. Ο Hans Peter Pringle, αυτό το μπακ της Kaiserslautern με τη γάμπα σαν τον μπράτσο του Ποπάη. Κωστή, ξέρεις ότι έβγαλε ανακοίνωση όλα τα ευγενή αθλήματα. Ναι. Συγχωνισμένη κολύμβηση, μπάντμιντον, κέρλινγκ, όλα, όλα. Βγήκε Κυριακή. Έβγαλαν ανακοίνωση και ευχαριστούν τον Ιβάν Σαββίδη και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για την πρωτιά τους λέει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, που έδωσε τη δυνατότητα βεβαίως όλα αυτά τα αθλήματα από εκεί που παίζονταν στην ώρα μετά τη ζώνη του Λυκόφωτος στη σειρά που είχε κατά τις 2 τα ξημερώματα. Ακριβώς. Ή στους αθλητικούς παλμούς. Πραγματικά μπράβο, συγχαρητήρια. Είδες φίλε, ο μεγάλος ΠΑΟΚ τι κάνει. Μάθαμε το κέρλινγκ, μάθαμε τον μπάντμιντον. Μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες πλέον, δηλαδή τι να σου πω. Τώρα το μόνο που μένει είναι αυτοί που κάνουν κατάδυση στη μέση του ωκεανού για ποιος θα πάει πιο βαθιά, γιατί τόσο θα είναι η διαφορά μας, πιο μεγάλο βάθος. Έτσι, έτσι, έχει πολύ πράγμα φίλε, έχει υποβρύχιο τάβλι, εξιβασκία στον πάγο, έχει ορειβασία με καμήλα, έχει... Το ψάρεμα και τα λοιπά, όλα μαζί. Βεβαίως. Πάντως έτσι όπως βλέπω ρε Χριστό, κάθε Κυριακή, στην Αθηνική Κυριακή, με αυτές τις φάτσες. Πες μου, δεν είναι τελείως ντρούπι. Μπλ. I'm so happy. Ειδικά ο ένας, και ο Λικουρόπουλος τώρα από μεγάλος έγινε και εκείνος, άστα να πάνε, αλλά ο άλλος ειδικά από δίπλα, θα ήταν πάρα πολύ καλό να είχαν και κόλυβα και να μοίραζαν. Δηλαδή, και λιβάνια. Βεβαίως. Και να... Έτσι, έτσι. Και να πει χορηγία αφή μπαμπούλα, φίλε, αφή τεκτονίδη. Φίλε, αυτή. Ανοίξτε νέους ορίζοντες. Αφού είστε που είστε να πούμε σαν ανεκηδεία, βάλτε ένα πεθαμένα τζίδικο να βάλει χορηγία. Να το, ιδέα δίνουμε τώρα στους, στα γραφεία τελευταία. Την προηγούμενη Πέμπτη, όλοι γέλασαν λίγο το χιλάκι σας μέχρι να προλάβετε να πάρετε χαμπάρι. Παπαπαπαπ, το Σαββατοκύριακο ξανακοκκίνησε ο Σβέρκος. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Με ξένο διαιτητή. Ναι. Οι μόνοι που μπορούν να βάλουν τρικλοποδιά στην ομάδα είμαστε εμείς, να ξέρεις. Όχι εμείς. Όλος ο οργανισμός πάω, κανένας άλλος. Κοίταξε, άλλα είχα σχεδιάσει να πω σήμερα.
και άλλα είπα. Γιατί χθες, κάνοντας τη γύρα μου κι εγώ, γιατί κι εγώ ακούω τι γίνεται, τι συζητιέται, τι γράφεται στα φόρα, είδα πάλι ότι πάμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας, πάνε μάλλον να δημιουργήσουν τεχνιέντος θέμα ο Άρντα, τον τρώει. Πάλι διάβασα, άκουσα τη λέξη κλίκα. Έτσι. Εγώ άκουσα για την περίπτωση του Άρντα, εκτός από όλα αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου στο γήπεδο που νομίζω ότι παίζει για την πάρτη του, παλέμαχο του ΠΑΟΚ, ο οποίος τον εμπιστεύομαι γιατί είναι έτσι αυθόρμητος και τα λοιπά. Ψυχάρα και αυθόρμητος. Που έκανε μέσα αεροπλάνο. Ακριβώς. Δηλαδή απορώ πως δεν έφαγε σύνορα. Και εγώ αυτό έμαθα. Και εγώ αυτό έμαθα. Δηλαδή, και πρόσεξε, επειδή δεν είμαι εκεί όμως μπροστά. Γι' αυτό το λέω απλά, είναι... μπράβο, με επιφύλαξη. Δεν τι έγινε. Εγώ ξέρεις τι σχολιάζω. Δεν σχολιάζω ότι τι έκανε στο αεροπλάνο στην επιστροφή. Αυτό που είδα μέσα στο γήπεδο σχολιάζω. Αυτό μπορώ να πω. Ότι είδα έναν άνθρωπο που έπαιζε για τον εαυτό του. Που δεν τον ενδιαφέρει η ομάδα. Που ενώ είχαμε όλοι στεναχώρια, αυτός πήγε για να δείξει ότι να, εγώ είμαι εδώ. Γιατί όταν οι παίχτες είναι σε τα παιδιά και ειδικά αυτός είναι λίγο παραπάνω, αντιλαμβάνονται το κλίμα ότι ο κόσμος τον αγαπάει ναι, κτλ. Και ξέρεις, στον δρόμο πόσο, του λένε, πόσο γρήγορα αυτό. Ναι, 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 εντάξει. Αυτό... Όχι τώρα παίζει ο Λιμιός, όχι παίζει ο ένας, ναι. Παίζει ο άλλος και σου τρώνε τη θέση. Και αυτός το παίρνει πάνω του. Ένα αυτό θέλει πάνω. Διαχείριση όμως. Δηλαδή το ότι σε αγαπάει ο κόσμος. Ανταπόδοσε αυτή την αγάπη. Με το να σκυλιάς μπαίνοντας μέσα, όχι να παίζεις για την πάρτι σου. Δεν είναι αγώνας επίδειξης, δεν είναι φουτζάλ, δεν είναι αγώνας επίδειξης στην πλατεία Αριστοτέλους. Υπάρχει ένας παίχτης από αυτούς που έχουμε, τους ακριβοπληρωμένους και τους πάρα πολλούς, που δεν πιστεύει ότι είναι καλύτερος από αυτούς που παίζουν στη θέση του. Δηλαδή ο Χατζηρίδης πιστεύει ότι είναι καλύτερος από τον Κρέσπο. Όχι βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Ή ο Ακμπομ πιστεύει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ο Καρέλης είναι καλύτερος. Φυσικά. Φυσικά. Ο καθένας αυτό πιστεύει. Ακριβώς. Υπάρχει ένας άνθρωπος λοιπόν που πρέπει να το διαχειριστεί αυτό. Και είναι δύσκολο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, για μένα το σημαντικότερο είναι τώρα το παιχνίδι σήμερα να μην το υποτιμήσουμε, γιατί η ομάδα δεν θα έχει συνοχή, γιατί δεν θα έχει παίξει αυτή την δεκάδα ούτε στο διπλό ούτε οικογενειακό. Μην γίνει κανένα χαζό να χαλάσουμε το κλίμα. Πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό, να τελειώνουμε. Για να συνεχίσουμε στο σκοπό μας, στο στόχο μας. Όχι μας. Επειδή πήραμε δύο, χορτάσαμε κιόλας, να πάρουμε 10 συνεχόμενα. Φυσικά, έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Αυτά, Κωσίμα. Έγινε. Αυτά. Έγινε. Καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά. Επειδή είπαμε για ντρούπι, η φάτσα στην Αθλητική Κυριακή. Μπού. Ακούστε λίγο. You know what? I'm happy. Έτσι. I'm happy. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the boy. Δημήτρη από Χανιά. Ωραία, Δημητράκη. Έλα, γόρι μου. Καλώς τα ασπρόμαυρα Χανιά. Έλα, αδερφέ μου. Έλα. Καλώς την Κρήτη. Ετοιμαζόμαστε σήμερα να πάμε να αποσυρίξουμε την ομάδα. Αυτό είναι, ρε φίλε. Εσάς σκεφτόμουν χθες το βράδυ, αλήθεια το λέω. Επειδή φέτος φάγαμε την ήττα με τον Εργοτέλη στο πρωτάθλημα και τον Πλατανιά. Έστω. Ναι, ναι. Έτσι. Ζουμουσού. Αυτό σήμερα... είναι ζουμουσού. Θα βρεθείτε δίπλα στην ομάδα. Πες μου λίγο το πρόγραμμα. 12 η ώρα θα μαζευτούμε στα γραφεία του συνδέσμου. Απλώς λόγω του εργάσιμου της ημέρας θα είναι λιγότερος ο κόσμος από ό,τι έχω μιλήσει από Ρέφνη και από Ηράκλειο. Δεν μπορούν όλοι να πάρουν ρεπό, ναι, λογικό. Θα ξεκινήσουμε 12 η ώρα, γύρω στα 6-7 αυτοκίνητα. Θα ήταν πολύ περισσότερα αν ήταν το μάτσα άλλη ημέρα ή άλλη ώρα. Και θα συναντηθούμε τα παιδιά στην Εθνική από το Ρέφνη και θα πάμε κομβόι όλοι μαζί στο Ηράκλειο. Όπου θα μας περιμένουν τα αδέρφια μας εκεί έξω από τη θύρα 11 που θα είμαστε. Τι ωραία, φίλε, μόνο που το λες ζηλεύω, αλήθεια το λέω. Έτσι, όλο να αυτό. Γενιά. Όλο αυτό. Να ψήμε την πύρια μας απ' έξω, όλο και κάτι τις, καμιά ρακή ρε παιδί μου, όλο και κάτι θα βρεθεί. Τι θα βιδατωθούμε κιόλας. Σωστά, σωστά, και όταν να έχουμε μέσα να προσφυρίζουμε την ομάδα μας, έτσι. Με σοβαρότητα αυτό, σήμερα. Αυτό, γιατί αυτό, αυτό. Σήμερα. Το μάτι δεν είναι και τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Όχι, 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 τίποτα, δεν τρομοκρατούμαστε, όμως. Σήμερα ευκαιρία του ΑΚΠΟΜ. Νάτος, ορίστε. Βασικό σήμερα. Βγάτου τα μάτια. ΑΚΠΟΜ, δείξε. Δείξε σήμερα, κάνε πράγματα. Λέω ποιος παίξει. Ωραίοι που μπαίνει σήμερα. Δείξτε ότι είμαι εδώ πανέτοιμος για τη θέση, έτσι. Δηλαδή, άρπαξ την ευκαιρία. Τα πιτσιρίκια θα παίξουν. Ο Μπαλογιάννης που μάλλον θα παίξει αριστερά. Έτσι. Οι μικροί που θα μπουν να παίξουν. Άρπαξ την ευκαιρία, ρε παιδιά. Άρπαξ την, άτου τώρα είναι. Φόρα τη φανέλα του ΠΑΟ και τίμησέ την. Κάνε αύριο να μιλάμε για σένα, να λέμε καλά λόγια. Έτσι. Επειδή έχουμε πάρει δύο φορές συνεχόμενα, πρέπει να πάμε για την τρίτη φορά. Για να γίνει και τον τάβο το επίσημο φέτος. Φυσικά. Αυτό. Δεν υποτιμούμε. Αλίμονο. Μα σήμερα, αν χάσουμε, αποκλειόμαστε από το κύπελο. Το έχετε συνειδητοποιήσει. Το λέω έτσι απλά, χωρίς να τρομοκρατώ ούτε να κινδυνολογώ. Άρα πάμε. Ξεμπερδεύουμε γρήγορα, όμορφα, με συνοπτικές διαδικασίες. Και γεια σας. Αυτό. Τίποτα άλλο.
Απλώς όσοι ακούνε και δεν ξέρουν τη θύρα, είναι η θύρα 11 έξω το Παγκρίτιο. Θα είμαστε εκεί όλοι μαζί. Θα είναι και άνθρωποι της ΠΑΕ. Εννοείται θα περιφερήσουμε όσο μπορούμε την ομάδα, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνουν και διάφορα. Φυλαγόμαστε από παντού. Και τη σκιά μας. Έγινε Δημήτρη μου. Φιλιά πολλά. Μας, την Γερτίδα, αυτό. Όλους, την Νίκη. Παοκάρα, ζούμου σου. Φιλιά, γεια σου Δημήτρη μου. Κάποια στιγμή να το δούμε και παρέα τον αγώνα στην Κρήτη. Έχω υποσχεθεί. Και άμα υπόσχομαι, τηρώ, να ξέρεις. Κάποια στιγμή. Να είσαι καλά. Αυτά. Το κακό όταν κάνεις μόνος εκπομπή, ενώ δεν υπάρχει ο αντικαταστάς, να πεις φίλε, κάτσε σήμερα. Αν είναι δύο ή αν είναι τρεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Είναι ένα θέμα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς στο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Άκουσε παιδικά, θα έρθω εγώ με τον Μπαβλάρα να σε διακαταστήσουν και πήγαινε όπου γουστάρισε. Έγινε, έκλεισε κιόλας. Εκείνη την ημέρα η συντριβανίση θα λέγεται εκπομπή. Όχι, η αθλητήρη συντριβανίση. Τέλος, σας δίνω τα μικρόφωνα και το κρίμα στο λαιμό σας, άμα πάω φυλακή. Καθόλου κρίμα στο λαιμό. εσείς έχετε, έχετε τόση τρέλα, έχετε τόσο πάθος μέσα. Μπορεί να τα κάνετε όλα γιάχμα, να τα κάψετε όλα. Και πάμε στο τρελό αγόρι των Αιγύπτιων. Ναι. Κάτι φήμες κυκλοφορούν τελευταία. Ότι πρόκειται να γίνει αντικατάσταση, να κατέβει στον ανθρώπο εδώ και να επιστρέψει ο Γιαννούλης. Εντάξει, το άκουσα αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τώρα αυτό μέσα στη χρονιά. Τέλος πάντων. Ούτε όλα όσα είπα στην εισαγωγή βασίζονται σε φήμες. Εμένα δεν μα. Παιδιά, ξέρετε πόσα πράγματα μας λένε κάθε μέρα. Όχι μόνο εμένα, εμάς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Τάδε μου είπε ή ο Τάδε τον είδε. Εγώ ξεστή είδα. Είδα ότι τον έβαλε και ήταν μόνο το κεφάλι του το πώς θα κάνει τη φιγούρα. Με στενοχώρησε, ρε παιδί, πώς το λένε. Εμείς οι παλιοί θυμόμαστε ένα παιχνίδι και έρχομαι πρωτού πω αυτό. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από κανέναν Ουάντα, κανέναν. Θες να παίξεις και δεν θα παίξεις. Σε παιχνίδι ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, επί Σάνων, είχε γίνει κάτι. Ο Σάνων με τον Κούδα, τον είχε στον μπάγκο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ένα 0 με γκολ του Σαράφη, με σέντρα του Ιωσήφιδη και κεφαλιά του Σαράφη. Ναι. Ο Κούδας στο 73. Το 73. Ναι. Ο Κούδας ήταν στον μπάγκο. Κανένας ποδοσφαιριστής σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να κάνει κουμάντο και να κάνει αυτά τα οποία θέλει. Αρχηγός είναι ο προπονητής και κάνει κουμάντο ο προπονητής. Είτε καλός είτε κακός. Ναι. Διότι όταν κύριε το παλικάρι αυτό στο χτύπημα το φάουλ, ενώ πρέπει να πετάξει την μπάλα στο κέντρο μπάς και κερδίσουν μια κεφαλιά και να πει τον γκολ και να γίνει το 1-1 και να έχουν κάπως ελπίδες, σουτάρισε στα ύψη του ουρανού. Και από ό,τι αυτό που λέτε, όντως χασχογελούσε μέσα στο αεροπλάνο, είναι αληθινό. Κοίταξε, όταν στο λένε 10 διαφορετικοί άνθρωποι, και μάλιστα άνθρωποι στους οποίους έχεις εμπιστοσύνη που ξέρεις ότι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, άνθρωποι που πραγματικά ξέρω ότι ξενυχτάνε όταν χάνουμε, μαζί, μας, λοιπόν, άρα μου δείχνει ότι φίλε είσαι τόσο πολύ εκτός οργανισμού. Ακριβώς. Ότι ακριβώς. Σε ενδιαφέρει μόνο η φιγούρα, ο εαυτός σου. Η προσωπικότητά σου και ο εαυτός σου. Δεν είπαμε να γίνεις αγέλαστος, ούτε να είσαι μουντρούχος. Θα υποτάξεις την τρέλα σου, θα την βάλεις στην υπηρεσία της ομάδας. Ακριβώς. Να μπεις, να σκυλιάς, να πας να πάρεις την μπάλα. Να τη μοιράσεις, να κάνεις tackling. Να δώσεις τον εαυτό σου όλο. Και πάλι εμείς θα σε αποθεώσουμε. Όμως έτσι. Κλείνοντας, όχι. Συγγνώμη, κλείνοντας μία παράκληση προς τον κόσμο το δικό μας, να μαζέψουμε χρήματα ή ο κύριος Σαββίδης, βλέποντας χθες αυτή την αηδία στο βράχο της Ακρόπολης, δεν ξέρω το είδες, ότι ξέρω, η σημαία έχει γίνει μήνυ, κόψε από τον αέρα, έχει καταστραφεί και κόβουν και κόβουν, καλά δεν τρέπεστε, ρε. Κουρέλι, δεν υπάρχει μια σημαία, ναι. Άξι, και την αλλάζουν όταν υπάρχει εθνικές εορτές. Καλά ρε τρελή ρε. Κώστα, άμα τη δεις, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, αλλά σε πιστεύω 100%. Άστο, να ήταν μόνο αυτό φίλε. Μην η σημαία. Περισσότερο. Κόψε. Έχει φτάσει στο σημείο να είναι στο σημείο του μία πιθανή από το σταυρό. Ξέρεις τι με ενοχλεί περισσότερο. Όχι ο αέρας που πειράζει τη σημαία, οι άνθρωποι
που πειράζονται άνθρωποι, σήμερα, φίλε. Ο αέρας είναι αέρας. Ο αέρας, φίλε, είναι αέρας. Μεγάλη. Με ενοχλεί από ένα καραβό πάνω. Αυτοί οι οποίοι περιφρονούν και υποτιμούν τη σημαία. Αυτό με ενοχλεί. Τέλος πάντων. Αλλά σας μην πω παραπάνω γιατί θα με πούνε. Έγινε, παλικάρι μου. 4-16, ευχαριστώ. Έγινε. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, Εστελάρα, έλα. Έλα, φίλε, το ίδιο μυαλό ακριβώς ίδιες απόψεις έχουμε. Εχθές το βράδυ μιλούσα στον Τζόρνταν για το θέμα του Άρντα. Αδερφός. Και έκανα μια... Αδερφός Τζόρνταν. Αδερφός. Ναι, έκανα μια σύγκριση του Άρντα με το Λιμνιό. Γιατί παίζει ο ένας και δεν παίζει ο άλλος. Ο Λουτσέσκου, ένα είναι το κριτούμενο, για μένα είναι δίκαιος και δεν είναι ανόητος. Μα ο ίδιος ο Λουτσέσκου, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν του τον επέβαλε κανένας τον Ουάρντα. Είχε να επιλέξει ανάμεσα στους δύο και επέλεξε τον Ουάρντα. Έτσι ακριβώς. Άρα τι κάνω εγώ, κοιτάω με κάθε τρόπο και όταν μου ζητείς να σε βγάλω ασπροπρόσωπο, να σε δικαιώσω. 5 λεπτά, 10, είσαι ο μέντορας μου. Από σένα παίζω στον ΠΑΟΚ. Πώς θα το πούμε δηλαδή. Κωστή, έχουμε δεδομένα πράγματα. Ότι ξέρει τη διπλάσια μπάλα από ό,τι ξέρει ο Λιμνιός. Αλλά τακτικά ο Λιμνιός όσοι ξέρει και όσοι προσπάθεια καταβάλει τη βγάζει υπέρ της ομάδος. Δεν εκβιάζει να κάνει τον γκολ, ψάχνει τον Πρίγκιπς, δίνει την μπάλα τέλεια εκεί που είναι και με τη Βασιλεία. Μια φορά δεν το έκανε ο Λιμνιός. Μια φορά δεν το έκανε ο Λιμνιός. Σπάστη! Σπάστη τη ρουφιάνα! Ναι, αλλά μια φορά δεν το έκανε. Είδες τη μια φορά που δεν το έκανε. Πόσο πολύ στήχησε. Τη μία μπιμπημένη φορά που δεν την έσπασε. Ξέρεις πότε. Δεν χρειάζεται να σου πω. Παίζει τακτικά υπέρ της ομάδος. Εγώ ξέρω, είπα, αν έκανε τη μισή προπόνηση και τη μισή προσπάθεια από ό,τι κάνει ο Λιμνιός, θα λέγαμε για τους αλάχ του ΠΑΟΚ τώρα. Ο Λιμνιός, βγάζει όλη την ψυχή. Εγώ θέλω από το Λιμνιό να παίζει λιγότερο πλάγια και να μπουκάρει. Αφού είσαι ταχύς, αφού έχεις έκρηξη, μπες περισσότερο μέσα στην περιοχή όπως μπήκες με τον Βάζελο. Δηλαδή πρέπει να τονωθεί η αυτοπεποίθησή του. Τελείωσε, να κάνει τα τελειώματα. Μείνε και δούλεψε. Δούλεψε σαν σκυλί μετά την προπόνηση. Μείνε και κάνε 200 τελειώματα. Καταλαβες. Τακτικά εγώ πιστεύω ότι τον έχει να καλύπτει και το μάτσο να βγαίνει μπροστά για να μένει και νόχι. Προχτές είδε τον Πανετολικό πως βγήκε και κάλυψε τη φάση. Τον έκανε προσπέραση και τον πήρε την μπάλα. Στέλιο μου, όταν εγώ βλέπω το Βιερίνια να σκυλιάζει και να κάνει τάκλινγκ. Προχθές το μάτσο που δεν έπαιζε ο Βιερίνια. Τον Πέλκα να κυνηγάει σχεδόν οχρός από την κούραση. Να κάνει τάκλινγκ πάνω στη γραμμή. Τον Μπρίγιοβιτς μπροστά στην ένα να κάνει τάκλινγκ πάνω στο πλάγιο. Αυτό εμένα μου λέει πράγματα. Καταλαβες. Έτσι θέλω να βλέπω τους παίκτες. Όλους. Να σκυλιάζουν. Να σκυλιάζουν, φίλε. Αυτό. Όσον αφορά σήμερα για το παιχνίδι για τους πιτσιρικάδες, εγώ όπως έχω σε ιδιαίτερη αδυναμία και έχω πει Μπαλογιάννης, Λίρατζης και ο Σαμπάνης όποτε πάρει την ευκαιρία του να φωνάξουν παρόν ότι όποτε μας χρειαστεί έτσι. Για εναλλακτική λύση του πρωτάθλημα είμαστε εδώ. Έτσι, έτσι. Πρέπει να φωνάξουν μια... Να βρω το φωνάξουν. Να βρω το φωνάξουν. Ναι, δεν θα φωνάξεις ψυχισμένα. Πρέπει να φωνάξεις ακούσει και ότι έτσι. Εδώ είμαι. Τελείωσε να με υπολογίσει. Έγινε, Στελάρα μου. Έγινε, τα λέμε σε ευχαριστώ, κουστή. Φίλε, σε ευχαριστώ. Yeah. Επειδή με ρωτάτε την εντεκάδα, σας τη λέω την πιθανή. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς. Κάτω τα δοκάρια θα είναι ωραίοι. Ο Μάτος θα παίξει αριστερά, θέση που την έπαιζε στο παρελθόν πριν τον ΠΑΟΚ. Διότι αριστερό μπακ εκεί εναλλακτική είναι ο Μπαλογιάννης. Εξαρτάται. Αν θελήσει να πάει στην επιλογή νεαρού, θα πάει με τον Μπαλογιάννη. Δεξιά θα παίξει. Ο Κίτσιου, Χατσερίδη και Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας, αφού λείπει ο Βαρέλα όπως είπαμε. Στα χαφ θα είναι ο ξεκούραστος Βέρμπλουμ με τον Μαουρίσιο που πρέπει να πάρει χρόνο. Τον είδαμε, μπήκε τις προάλλες, αλλά θέλει τώρα οπωσδήποτε να βρει τα πατήματά του. Ο Καντουρί, λογικά ο Καντουρί θα αγωνιστεί πίσω από τον Ακπόμ με τους Μπίσεσβαρ και Ζαμπά στα άκρα. Τώρα από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Μπορεί να βάλει το Σάχο, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλει τον Γκάνια, μπορεί να βάλει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως, το σημαντικό είναι ένα. Νίκη. Και μάλιστα με καλή εμφάνιση, αν είναι εφικτό. Και προχωράμε. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη που ρωτάει για την αιμοδοσία, έχω να πω ότι Δεκέμβριο θα έχουμε και πάλι την αιμοδοσία στο ΑΧΕΠΑ αυτή τη φορά. Και θα είναι η 16η. Πρώτο Θεός. Καλημέρα. Σε ένα από τα πιο ωραία και πιο γνήσια ζουμουσάκια από τις κοπέλες παρέας, Ντίνα τη Δημητριάδου. Γεια σου Ντινάκη μου. Καλημέρα στο Χαράλα από το Φωτιάδη. Λοιπόν, γεια σου Χαραλάμπη. Να είσαι καλά, να είσαι γερός φίλε. Πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Δημήτρη μου, τι θέλεις να πω.
Φυσικά, μπράβο λέει και τα λοιπά. Τι μπράβο. Δεν αλλάζω κάτι. Δεν είμαστε κολοτούμπες. Εγώ δεν θέλω να χαθεί ο Άρντα. Σε τιμά λέει γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει. Μα τι θα πω, θα πω κάτι άλλο. Ότι κάνε την ομάδα άνω κάτω και δεν με νοιάζει επειδή μου αρέσει σαν παίχτης. Τίποτα φίλε. Όλοι κάτω από τα τέσσερα γράμματα. Με ευλάβεια, με προσήλωση, με υποταγή στα τέσσερα γράμματα. Αυτές είναι οι λέξεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Τι παίζει στο συγκρότημα, τσικ-τσικ. Τι είναι αυτό, τσικ-τσιέρα. Εσύ, εγώ πλατανόφιλο. Εσύ, εγώ βάτραχο. Τι ωραίο το ανέκδοτο που είχε πει φίλο Στέλιος. Δεν το καίω τώρα, δεν θέλω να το κάψω. Χθες, χαίρομαι πάρα πολύ όταν χαίρεστε και εσείς, όταν σας αρέσουν οι εκπομπές μας. Δεν μπορούν όλες οι εκπομπές να είναι ίδιες ή το ίδιο καλές, όπως καταλαβαίνετε. Ούτε μπορούμε κάθε μέρα να λένε ανέκδοτα, μία έτσι, μία αλλιώς, μία περισσότερο για μπαλίτσα και ΠΑΟΚ, μία με το Τσακ Νόρις, μία με τα ανέκδοτα. Θα ξανακάνουμε τώρα, έχω μία vintage ετοιμάζω, μία με στρατό έχουμε στο πρόγραμμα, δίνω και ιδέες στους φίλους μας, στους αντιπάλους. Αγάπη, πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Αγάπη μόνο που έλεγε ο άλλος, φιλούσε τα μπράτσα του. Έχω να σας πω ότι δίνουμε σήμερα τσιτσί. Κρεατάκι από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Και από το σταθερό έχω μόνο το Γιώργο σε 4-16. Έχω και καμιά 20 ακόμα μέσα από τα μηνύματα, αλλά στείλτε μου και το... Πείτε μου και το νουμεράκι σας για να σας βάλω στην κλήρωση για κρέατα. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ναι. Κάερε στα περμητήδο λαβετάσχε οπλικατόριο. Που σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς κάθε μέρα? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έτσι, με πάθος, με τρέλα το λες. Οφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Ποτέ σε. Τι ωραίο πουλάκι είναι ο Βάτραχος. Τον είδες μες στο γήπεδο? Προχθές. Άρχισαν τα γήπεδα τώρα τη Super League. Βγάζουν και βατράκια. Και βατράκια. Αυτό είναι το πρωτάθλημά μας. Εκεί καταντήσαμε. Εκεί τα χάλια τους να καθαρίσουν τα γήπεδα λιγάκι. Κοίταξε. Βατράκια, φρύδια θα βγουν καλύτερα, σιγά σιγά. Κατσαρίδες. Καλύτερα στο γήπεδο παρά στη σαλάτα που πουλούσε ο άλλος μέσα που βρήκε το βάτραχο μέσα. Αν ισχύει τελικά. Αν ισχύει. Λοιπόν, για κύριε Ουάρτα, εγώ προχθές κάτι σου είπα. Και λες και πού το ξέρεις. Κάτι ξέρω εγώ. Άντε, ο δρόμος της εξόδου ήρθε. Άκουσε με λίγο κάτι ήρθε που θα πλέον. Σου πω. Άκουσε με. Τελείωσε αυτός ο άνθρωπος. Πολλές δεν φορές, να κάνει Παύλε μου. Στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Άκουσε ο με. Ο προπονητής έκανε μια επιλογή και ο οργανισμός ΠΑΟΚ και ο τεχνικός διευθυντής. Από τη στιγμή που δεν την εκτίμησε η Κωστή μου, ο δρόμος της εξόδου έτσι. Είναι εκεί. Και έρχεται. Να το ξέρεις. Θέλω να σου πω ένα πράγμα. Μόνο ένα πράγμα. Τίποτα δεν ξέρει ο κόσμος ακόμα. Παύλε μου, άκουσε με λίγο που θέλω να σου πω κάτι. Πολλές φορές, εμείς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, δεν μπορούμε να βασίσουμε ένα σχόλιο μας ή μια άποψη σε φήμη. Εγώ αυτό, όμως μπορώ να την πω την άποψή μου. Εννοείται. Αυτό που εσύ λοιπόν μου λες, εγώ το ξέρω πριν μου το πεις. Πίστεψέ με. Μου το έχουν πει 5 και 10 άνθρωποι. Το ξέρω, δεν μπορώ το ξέρεις. Δεν μπορώ όμως να βγω και να πω, ξέρετε, μου είπε ο τάδε ότι έπινε. Μου είπε ο τάδε ότι γκομένιζε. Εγώ το ξέρω εδώ έτσι. Και ένα μήνα, ενάμιση. Λοιπόν. Ότι άλλαξε στέκια. Τα ξέρω εγώ, μη στεναχωριέσαι. Εμένα με ενδιαφέρει μέσα στο γήπεδο. Το κεφάλιου του. Μέσα στο γήπεδο. Όσο για τα πιτσιρίκια. Ποια πιτσιρίκια, ρε παιδιά. Ποια πιτσιρίκια. Ο Πέλκας πώς άρπαξε την ευκαιρία. Και ο Κούδας από τους παλαιότερους. Σε έβαλε μέσα ο προπονητής μπάλα με τον εργοτέχνη. Ο Τουρσουνίδης. Ζένας, έτσι, τέτοιες ευκαιρίες. Μου λέει ο Τουρσουνίδης στο αεροπλάνο για το ανώβερο. Ναι. Κύριε Μπαλογιάννη, στην προετοιμασία ήσουν ένας από τους καλύτερους μαζί με τον Χαρίση και τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου διαπρέπει. Πήγαν έξω. Διαπρέπει. Εσύ έμεινες. Άντε τώρα, σήμερα σε θέλω. Έτσι. Σήμερα σε θέλω ιδού, άμα σε βάλει μέσα. Ιδού η ευκαιρία, άρπαξε την, ξεμάλιασε την. Αυτό δηλαδή, πώς έπιασε την κοτσίδα του Χουλτ ο Τσόσιτς. Πώς ναι. Τον ξεμάλιασε το συμπαίκτη του στην ΑΕΚ και το κάνουν όλοι τώρα γαργαρίτσα. Έτσι λοιπόν, άρπαξε και εσύ την ευκαιρία. Κοίταξε, από τις πολλές γαργάρες κάλου βγάλα στο λαιμό τους αυτοί. Από τις πολλές γαργάρες κάλους βγάλανε. Γεια σου Παυλέρα, λοιπόν. Γεια σου Συντριβανίσιε. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Πάρα πολύ περιεκτικός, πάρα πολύ λακωνικός. Έξω από τη Λακωνία ήταν, στα σύνορα. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, γεια σου Χάρη.
Όλα good. Δεν έχω αναγνώριση, θέλω να το ξανατονίσω. Είναι απλά χάρισμα ενός ευφυούς ανθρώπου. Και πάνω απ' όλα η μετριοφροσύνη. Για πες, Χαρούλη μου, έλα αδερφέ μου, για πες. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, φίλε, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Και θα απευθυνθώ προς τον Ουάρντα. Ουάρντα, φιλαράκι, σε έμαθα μέσω του ΠΑΟΚ. Θα σε ξεχάσω μέσω του ΠΑΟΚ. Για μένα είναι ο ΠΑΟΚ και μετά όλα τα άλλα. Πάρτε το χαμπάρι. Όπως και να λέγεστε, είστε ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σας ξέρουμε. Αν δεν είστε ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρετε. Και είναι πολύ εύκολο να μείνεις αναφορά σε ένα χαρτάκι της Πανίνη από ένα άλμπουμ. Μπράβο. Έτσι. Τα κουβαδάκια σας λοιπόν και σε άλλη παραλία. Και το ξαναλέμε, δεν έχουμε τίποτα με το παιδί σαν χαρακτήρας, δεν είναι κακό παιδί. Είναι χαρισματικός παίκτης. Μιλάμε για σένα έτσι ενώ σε γουστάρουμε. Δεν έχω αφιερώσει στην εκπομπή. Δεν έχω αφιερώσει άλλο παίκτη τόσο χρόνο. Αλλά φίλε, κανένας όχι, πάνω φίλε. Από τον ΠΑΟΚ. Τέλος μετά. Καταραίει σαν τραπουλόχαρτο όλο. Αν νομίζω... δεις τον προπονητή και κάνει το χαρτίρι στον έναν, μετά πήγε ο άλλος και άτσε, τι έγινε, τι έγινε, τι έγινε. Εδώ. Παιδιά είναι οι παίκτες, έτσι. Εσείς ρε μάγκες που είστε όλοι εκεί πέρα στα Γιαννιτσά που τον βλέπετε, που αυτά που ακούγονται τέλος πάντων, πως με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καν που είναι και τι κάνει. Αφού τον βλέπετε τι κάνει, όποιος τον μιλάει, δείτε του και δυο λογάκια, πήγαινε μάγκα, αυτό και αυτό έγινε, αυτό και αυτό συμβαίνει. Μάγκα πρόσεξε καλά, πάνω απ' όλο ΠΑΟΚ. Κανένας, το λέω και το φωνάζω. Έτσι. Εγώ στέλνουμε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Εσύ όμως δεν θα με προσβάλλεις. Σοβαρά μιλάς ρε φίλε. Χαλάμε την υγεία μας, όχι στερούμε τα πάντα. Την υγεία μας χαλάμε, τον ύπνο μας. Ανεβάζουμε την πίεσή μας, τα ζάχαρά μας. Φρόντισε κι εσύ να αρπάξεις την ευκαιρία που σου δίνεται. Μην την κλωτσάς. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Τίποτα άλλο. Γεια σου, Μανιού. Ζουμουσού, καλημέρα. Φιλιά. Γεια σου, αδερφέ μου, Ζουμουσού. Βάλαμε και στην κλήρωση. Χάρη, θύμισε μου λίγο τα νούμερα. 459. Φιλιά, γεια σου Χάρη. Καλημέρα. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. 23-10, μην μπαίνετε 23, δεν σηκώνει κανείς. Όχι μόνο κανείς. Και Τσιουάουα και Μπουλντοκ και όλες οι άλλες ράτσες. Κανείς δεν σηκώνει. Και το Λαμπραντόρ. Το Λαμπραντόρ δεν είναι φίλε επιθετικός της Εξτρεμαδούρα. Χωσέ Μαρία Ντολόρες Λαμπραντόρ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Τσιαρτσαρός. Ηλίας από Κατερίνη. Καλώς τον Ηλία. Κωστής, ας τα επίθετα. Κωστής. Ναι. Έλα αγόρι μου. Λοιπόν, για κοίτα πες. Λίγο. Για τον Ουάρντα δεν θέλω να πω και πολλά γιατί ασχοληθήκαμε πάρα πολύ νομίζω με το θέμα. Το κάλυψε ο Συντριβανίσιος για μένα. Απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω για το φύλαθρο του Ολυμπιακού που χάθηκε στο γήπεδο ότι ναι μεν στεναχωριέται η οικογένειά του αλλά και εμένα αν με ρωτούσες και εγώ εκεί μέσα, όχι στο Καραϊσκάκη, στην Τούμπα μέσα θα ήθελα να αφήσω την τελευταία μου πνοή. Ναι. Και πέραν αυτού θα ήθελα να πω και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ίσως αν ακούει κάποιος από την ΠΑΕ να το λάβει υπόψη του σοβαρά. Είχα δει παλαιότερα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αναφερόταν στο γκρέμισμα ενός γηπέδου των Dodgers, ένα baseball δίκαιο ναι. της κατάσταση. Στην Αμερική. Αμερική. Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν και αυτοί πριν γκρεμίσουν το γήπεδο έχουν πουλήσει όλα τα καθίσματα, το χορτάρι, τα plexiglass, τα πάντα. Διαφωνώ λοιπόν, με μία λέξη από όσες είπες μέχρι τώρα. Μόνο μία. Μισό λεπτό. Το πουλήσουν. Μόνο αυτό. Ναι, συνέχισε. Λοιπόν, συνέχισε λέω ναι. Να το δώσουν 100 ευρώ. Με κατάλαβες. Να το δώσουν σε ένα ευτελές ποσό, να μαζευτεί και ένα ποσό ακόμη περισσότερο για την ομάδα και να υπάρχει ένα διαπιστευτήριο το οποίο θα λέει ότι η ομάδα... ότι αυτό εδώ το κάθισμα ξέρω εγώ ανήκει, είναι στην τάδε θύρα, έχει την τάδε θέση και ανήκει στον τάδε. Αυτό εδώ και νομίζω ότι έχει περισσότερο συναισθηματική αξία λίγο. Παρά με οικονομική αξία. Εννοείς να κλείσει θέση στο καινούριο γήπεδο με αυτόν τον τρόπο ο κάτοχος του διαρκείας? Όχι, όχι. Να δοθούν οι θέσεις με διαπιστευτήρια. Να δοθούν ή να πουληθούν, γιατί εκεί έχω τη διαφωνία. Ας το κανονίσουν αυτοί, ας το δώσουν 5 ευρώ, δηλαδή εκεί που είναι να τον γκρεμίσουν. Ας δοθούν ναι. 5 ευρώ. Πιστεύω ότι κάθε παουξής θα ήθελε να έχει στη βεράδα του μια καρέκλα από το γήπεδο. Επειδή έχω αναφερθεί, δεν ξέρω αν είσαι καθημερινός ακροατής, έχω αναφερθεί, ναι. Μπορεί και πρώτος στο θέμα. Είπα, θεωρώ ότι δεν πρέπει να πεταχτεί... Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω όχι, μέρα, ναι, έχω, γι' αυτό το έχω ξαναλέω. Έχω βιοπόλιο γι' αυτό. Γι' αυτό. Και τώρα δεν βγει και κανένας, γι' αυτό και μιλάω. Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν, δεν πρέπει να πεταχτεί στα μπάζα
ούτε ένα κομματάκι σοβάς. Αυτό το άκουσα που είπες. Όχι, ναι, όχι. Δηλαδή, εννοείται ότι ο κάτοχος διαρκείας, ας πούμε, που είναι 30 χρόνια στην ίδια θέση, θα πάρει το καρεκλάκι του, φίλε. Έτσι. Απλά σκέψω ότι αυτός που δεν θα μπορέσει να πάει, θα μπορέσει μέσω τηλεφώνου να πει θέλω ένα κάθισμα, θέλω κάτι, οτιδήποτε από το γήπεδο, το οποίο ναι, θα του όχι όμως, θα λύσει το χώρο. Όχι όμως να πουληθεί. Εκεί μέσα. Ας μην πουληθεί, ας καταστοκανονίζουμε. Άλλο, αυτή, αυτό ναι. Τον τρόπο δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω είναι δεν θέλω να πάει στα μπάζα επειδή κάθε κομμάτι του τοίχου που θα γκρεμιστεί, κάθε σοβάς, ναι, κάθε τούβλο, κάθε χαλίκι έχει μέσα αίμα, έχει υδρότα. Ακούγονται φωνές. Αν βάλεις το κομμάτι από το σοβάς το αυτί σου, πώς ακούς με το κοχύλι τη θάλασσα, θα ακούς την Ιαχή Πάοκ, φίλε. Αυτό δεν πρέπει. Τον τρόπο. Το ξέρει η μαμά του Λόχου που είναι ορασιτέχνης. Θα βρουν έναν τρόπο, αδερφέ μου, να ξέρεις. Όταν έρθει αυτή η άγια στιγμή. Να ξέρεις. Λοιπόν, και ένα για να κλείσω. Βιβλιοπωλείο, έχει δουλίτσα. Το παλεύουμε, Κωστή. Τώρα είσαι off season, γι' αυτό είσαι off season. Γι' αυτό. Off και ξεόφ, εγώ είμαι επαγγελματίας δουλεύω. Τι να κάνεις. Τα σχολικά έχουμε το τζαμπολίνο εδώ πέρα δίπλα, μας έχει ξεκολλιάσει. Εντάξει, ναι, εντάξει, οκ. Έγινε. Να σε καλά, είπε το καημό του άνθρωπο, του ξέφυγε η λέξη, δεν ήθελε. Έγινε, αδερφέ! Έγινε, αδερφέ. Αυτό είναι. Μπήκαν άλλα μαγαζιά που βάλανε μέσα βιβλία, βάλανε σχολικά, έτσι. Ναι. Η επιβίωση πάντα είναι σκληρή σε αυτά τα θέματα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Γεια σου, ρε Παναγιωτάκη. Τι γίνονται. Καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους. Ζουμπουσού. Ζουμπουσού, αγόρι μου. 2.26. Έγινε. Σέβαλα! Φιλάκια πολλά! Γεια σου αγόρι μου, γεια! Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου. Να σε καλά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Got the boy! Ωραία, με την πρώτη σε έπιασα ρε φίλε, πάω να παίξω τζόκερ σήμερα. Δεν έχω πασαληφθεί με αρκετά λάδια, γιατί σε άλλες φορές βάζω λάδια και ξεκλειστράω, σαν χέλι. Σαν φιδίσιο κορμί. Δεν το συνεχίζω αυτό με το λάδι και το βράδυ. Δεν δέχομαι κανένας να με λαδώσει, λαδώνομαι μόνος μου. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Αγόρι μου. Βάλε λάδι και ένα βράδυ, αυτό γιατί πιστεύεις, για να μπορέσει να γίνει με περισσότερη ευκολία. Φάε λάδι. Για κάτι παχύσαρα κουσά και μάζγε και αυτό, βάλε λάδι και ένα βράδυ. Καταρχήν είναι φάε λάδι. Και λαβράδι. Δεν ξέρω τώρα για να τη βγάλει το λάδι αυτό μετά στο κρεβάτι. Θα τη βγάλει το λάδι, σου βγάλω το λάδι μετά, τη λέει. Όπως ξέρεις, όλα τα πειράζουμε εμείς οι Ελληνάρες. Οπότε ξέρεις, το φάει. Κανονικά, ρε φίλε. Έτσι. Καλοπονσί θα ήταν πάλι αυτό. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, να σου πω γιατί σε πήρα. Καταρχήν, να χαίρεσαι την κοράκλα σου κλπ. Και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. 40 μέρες έχουμε να ευχόμαστε. Πήρα για ένα πράγμα. Θέλω να δώσω μια ιδέα στον αέρα. Ναι. Δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που ακούω πόσο ωραία είναι η εκπομπή, όχι η δικιά σου, των ανθρώπων που συμμετέχουν τηλεφωνικά. Ναι. Και προτείνω εν ώψη των Χριστουγέννων, εάν θέλεις, όχι αν θέλεις, ξέρω τι θέλεις, θα κάνουμε να ένα χριστουγεννιάτικο παζάρ που να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη και είναι πάρα πολλοί και να, ταυτόχρονα να βγουν όλοι αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που βγαίνουν στο ραδιόφωνο καθημερινά. Να μην πω ονόματα γιατί δεν είναι σωστό. Ναι, θα ξεχάσει κάποιον. Και να κάνουν ρε παιδί μου και μια φορά αυτή την εκπομπή και να παίρνει εσύ ρε που τηλέφωνο και να περιμένει με τι ώρε. Έτσι για να μάθει. Θα παραβλέψει το πστ που είπε. Αλλά. Δεν είπα. Το φαγε, το φαγε. Λοιπόν. Δεν κατάλαβε, δεν είπα τη λέξη που θέλει. Ναι. Πρόμορφο με. Είπα τον παίχτη που έπαιζε προχθέ. Αντίπαλός μας. Βεβαίως. Ο Χούστη αυτό. Τον παλιόχουστα. Ο Χούστη, αλλά εσύ τώρα αυτά. Τον παλιόχουστα, ναι. Αυτό το φιλαράκο. Κοίτα ρε ένα Χούστη, ε. Ακούς. Αυτός ο φιλαράκος ο Καραγιάννης πρέπει μια μέρα να πάμε οι τρεις μας για καφέ. Να δω πώς θα δέξω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Είναι Champions League πρέπει να. Δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, σε αυτό που είπες, σε αυτό που είπες, δεν ξέρω, άκουσέ με γιατί ήδη είναι στα σκαριά. Δεν ξέρω ωραία. Πριν την αιμοδοσία, δεν ξέρω ίσως την μέρα της αιμοδοσίας ή μετά. Το βέβαιο είναι ότι όπως κάνουμε κάθε χρόνο θα μαζέψουμε ρούχα για ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Το κάνουμε χρόνια, θα το κάνουμε και τώρα. Αυτό που εμείς το έχουμε, επειδή έχει φύγει ραφή, επειδή έχει ξεβάψει λίγο, επειδή είναι ξέρω εγώ δεν το χρησιμοποιούμε βέβαια από τη μόδα και το έχουμε σε ένα ντουλάπι και κάθεται, θα ζεστάνει έναν άνθρωπο που μπορεί να τουρτουρίζει και να είναι με ένα φανελάκι ή με ένα πουκαμισάκι.
Θα το κάνουμε 23, και φέτος. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι καθήκον. Δεν είναι δική μας, ας πούμε, άντε. Πρέπει, λέω τη λέξη πρέπει γιατί είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τέλος. Κωστή, μία μικρή παρένθεση, 10 δευτερόλεπτα να με συγχωρέσουν όλοι. Εχθές, μετά από πολύ καιρό, περπάτησα στο κέντρο της πόλης μας και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Ώρα αιχμής, 11-12 η ώρα, είχε Τσιμισκή, Μητροπόλεως, Καρόλουντή, Λερμού, κόσμο που κοιμόταν κάτω στα πεζοδρόμια και ζητιάνευε. Δεν το λέω... Δηλαδή, ρε παιδιά, κάθονται και ασχολούνται με τους πρόσφυγες και αυτοί που είναι οι άνθρωποι εδώ που έχουν χάσει ό,τι μπορείς να φανταστείς και είναι έξω, κάτι δεν μπορεί να γίνει κάτι για αυτούς, ρε παιδιά. Πού είναι ο ανθρωπισμός μας? Τι να πω, κοίταξε, στον αναξιοπαθούντα δεν βάζουμε, αδερφέ, ετικέτα. Είτε είναι πρόσφυγας, είτε είναι από εδώ ή οτιδήποτε. Αυτός που οποίος είναι φτωχός και σε τρισάθλια κατάσταση. Αυτός ο άνθρωπος τον κατέστρεψε εδώ. Ναι. Δεκτό. Είναι μεγάλη δεκτό. Είναι τεράστιο θέμα. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, καταλαβαίνω απόλυτα, στο διατάφτα, ότι εμείς, σαν εκπομπή, με όση δύναμη έχουμε, με όσο κόσμο μας ακούει, και πάλι θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και πολλά κάνουμε που δεν τα μαθαίνετε, θέλω να σου πω. Που δεν χρειάζεται να τα μάθετε. Αυτό, έτσι. Πρόσφατα, όλοι λέγαμε για το καλό που έκαναν οι παίχτες του ΠΑΟΚ και δώσα το αμαξίδιο. Και μου λέει η γυναίκα μου, λέει ρε, εσύ, λέει, γίνονται και να μην μαθαίνονται. Λέω λάθος. Όταν είσαι ποδοσφαιριστής, πρέπει να το δείχνεις. Ξέρεις για να γιατί. Παίρνουν γραμμή και τα νέα παιδιά. Αυτό. Και να μην λένε, μόνο τις μαλακίες του Άρντα, ρε παιδιά. Να λένε. Ναι, πρόσεξε εδώ τι γίνεται τώρα. Αν ένας παίκτης, ο οποίος παίκτης είναι δημόσιο πρόσωπο, γυρίσει και κάνει μια χειρονομία οδήποτε, τον κρεμάμε ανάποδα, έτσι. Σωστό. Και έτσι πρέπει. Γιατί είναι πρότυπο για τα παιδιά, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο, γιατί γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουμε όταν ένα δημόσιο πρόσωπο κάνει κάτι καλό. Τώρα, όσο αφορά στη δική μας εκπομπή, πολλά γίνονται που δεν τα μαθαίνετε ποτέ. Και δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία να πω: χθες βρήκαμε δουλειά στον τάδε. Χθες δώσαμε ρούχα σε αυτά. Χθες ταΐσαμε 5 οικογένειες. Χθες δώσαμε φάρμακα. Ποτέ! Δεν υπάρχει λόγος. Εκεί που υπάρχει λόγος να το κάνουμε είναι όταν μαζικά σας καλώ να φέρετε ρούχα, όπως την άλλη φορά που για την Κιβωτό εδώ στο Δεδροπότομο μαζέψαμε 2 φορτηγά ρούχα, για τα φάρμακα που δώσαμε, για το ορφανοτροφείο Μέλισσα την άλλη φορά, για οπουδήποτε. Για την αιμοδοσία μας, για τα ρούχα στην Αγία Βαρβάρα, μαζέψαμε να πούμε 2 αποθήκες ρούχα. Αυτό. Μόνο εκεί θα το μαθαίνετε. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Χάνει την αξία του. Να που ξέρετε κάτι, εγώ χθες έκανα αυτό. Για να μου πείτε μπράβο, το έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαστε κομμενάκια αυτό το μοντέλα που θα κάνουμε χιλάκια για να μαζέψουμε like στο Facebook. Δεν τα έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το τι είναι η εκπομπή, το τι είναι το ακροατήριο, το τι είναι τα μέλη της παρέας αυτής, που δόξα τω Θεώ κάθε μέρα πληθαίνουν, κάθε μέρα γίνονται όλο και περισσότερα, το καταλαβαίνει κάποιος και όταν είναι έξω από αυτή την παρέα και αποφασίσει να μπει μέσα, αλλά και αυτοί που είναι εδώ και χρόνια. Και το ξέρουν και δεν χρειάζεται να πω πώς καμαρώνω για όλους εσάς. Για όλους εσάς. Έτσι. Και αν αύριο σταματήσω να κάνω εκπομπή, ρε παιδί μου, το αφήσω αυτό το πράγμα, το κρεμάσω τα ακουστικά, πάλι θα είμαι μέρος αυτή την παρέα. Αυτή η παρέα δεν χαλάει, ό,τι και να γίνει. Ξεκάθαρα. Πάμε τελευταία γραμμή, τον άφησαμε και περίμενε τον άνθρωπο, αν έχει περιμένει. Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Για την πάρτι σου, σε περίμενα σήμερα. Γεια σου, φιλάρατε! Να ξέρεις, είναι ιδέα Σωτήρη Δασκαλάκη, δεν την οικειοποιούμε. Αυτός το σκέφτηκε, μου λέει, άμα θα βγει ο φίλος ο φιλάρετος που έχει πάντα την καλημέρα με τον πιο γλυκό τρόπο, του έχω λέει μια αναβίση έτοιμη. Αγόρι μου, αδερφέ μου. Σε ακούω λοιπόν. Κοίταξε, θέλω να πω ότι χρειάζεται αυτό που λες το νου σας σήμερα. 100%. Θέλει εξίσου μεγάλη προσοχή. Θέλω κινηματογραφιστές να είναι έτοιμοι μέσα και έξω από το κάθε γήπεδο και θέλει μεγάλη προσοχή γιατί ακόμα δεν έχω δει το -3 του Ολυμπιακού στο κύπελο. Ναι. Είναι σημαντικό και χρειάζεται να έχουμε απόλυτα το νου μας σήμερα και κάθε μέρα που είναι σήμερα. Ναι. Επειδή στο παρελθόν Γιάννητσα, Αγροτικό Αστέρα, Σέρες, Άγιο Νικόλαο, θυμίζω διάφορες ομάδες φυσικά που είναι
καμία σχέση με το διαμέτρημα του ΠΑΟΚ και την πληρώσαμε που υποτιμήσαμε. Γι' αυτό λέμε σήμερα, αμείς απλά το νου σας εσείς που ανταγωνιστείτε. Δεν δεχόμαστε καμία δικαιολογία σε περίπτωση τραυμοπατήματος ότι να ήταν τα δεύτερα. Τα δεύτερα του ΠΑΟΚ είναι τα πρώτα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Για όλες. Για όλες. Και για ό,τι άλλο μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει, μεγάλη προσοχή. Τώρα, επειδή άκουσα από τον Γιώργο το Σαββίδη και να κάνω γρήγορα γιατί πάω για διάλειμμα, θα σου πω ότι Κυριακή αθλητική εκπομπή να την κάνει καλώς, θέλει να ανταγωνιστεί ίσως την αθλητική Κυριακή ή οτιδήποτε άλλο. Χρειάζεται μια αθλητική εκπομπή καθημερινή ή 2-3 δεν ξέρω πόσες φορές. Ωραία, για δε. Να μπορέσει να έχει παρουσία μέσα σε αυτό που μέσα στην εβδομάδα. Ναι. Την προπαγάνδα που την Αθηναϊκή. Δεν είναι η Κυριακή μόνο. Ναι. Για μένα η καλύτερη μέρα ήταν η Δευτέρα το βράδυ. Αλλά από εκεί και πέρα ας γίνει μια εκπομπή ακόμα και να έχει ανθρώπους όχι μόνο αντικειμενικούς αλλά και παοξίδες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να είναι αντικειμενικός ο άλλος. Με ενδιαφέρει να έχει την παοξίδικη ματιά και να είναι όσο αντικειμενικός θέλει όποτε θέλει. Έγινε φιλάρετε. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Κούκλα η πορτοκαλί η μπλούζα. Κούκλα. Πρέπει, το ξαναλέω για τους πιτσιρικάδες που γκρίνιαξαν. Δεν μπορεί να είσαι ΠΑΟΚ και το χρώμα αυτό να μην σου ξυπνάει μνήμες. Δικαιολογούνται μόνο οι πιτσιρικάδες που δεν το πρόλαβαν το πορτοκαλί. Χρώμα που αμέσως, αν σας έλεγα, μετά το ασπρόμαυρο, το χρώμα το οποίο είναι συνυφασμένο με την κερκίδα, το χρώμα το οποίο είναι συνυφασμένο με το συνδυασμιακό κίνημα. Αν ρωτούσαμε 1000 παοκτσίδες, οι οποίοι είναι 25+, 30+, το πρώτο χρώμα είναι το πορτοκαλί. Είναι τα ανάποδα φορεμένα flight μπουφάν, είναι μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που έδωσε όλη της την ψυχή στα μάρμαρα, όλη της την ψυχή στα τσιμέντα, να το πω καλύτερα, της Τούμπας, που έφαγε τα νιάτα στις εκδρομές, στην Τούμπα, σε αγώνες με την ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου. Γι' αυτό είμαι full υπέρ. Το είπα από την πρώτη μέρα, το λέω και σήμερα που από χθες βγήκε στην αγορά. Φυσικά μέσα υπάρχει το σύνδημα σε συνοικίες και σε δρόμους, στη Ραφή, χρώματα, φιλοσοφία, τα οποία είναι συνυφασμένα με τον ΠΑΟΚ. Υπέροχη κούκλα, η φανέλα, η πορτοκαλί. Αυτό έχω να πω. Και για μία ακόμα φορά, ένα μπράβο στους ανθρώπους της Μάκρον, γιατί μου δείχνουν ότι ασχολούνται μαζί μου εκτενώς. Αποκλειστικά για μένα κάνουν πράγματα. Μου αρέσει να νιώθω ξεχωριστός. Επειδή είμαι ξεχωριστός σαν ΠΑΟΚ, μου αρέσει αυτό που βλέπω σε μένα, να μην το βλέπω φορεμένο και στον άλλον με άλλο χρώμα. Απλά μόνο, όπως έγινε στο παρελθόν. Αυτά έχω να πω, πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω, κρεατάρες τσιτσί, για ένα μήνα από το Ακροπολείο Άγγελο στην Νεάπολη δίνουμε, επιστρέφουμε! Μπουκάραμε, πάμε γραμμές, 2310-287-888, γεια σου παραδέκα, γεια σου Νικόλα. Εδώ είμαστε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Αύριο λέει θα βάλεις το καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Λέει ο Κανάρης, γεια σου Κανάρη. Καλημέρα Κωστή Παοκάρας, ο Μουσούλιο Θοδωρής ο Παυλίδης. Φιλιά σου σας τικατζίδες που ξέρω ότι μας ακούνε στα μαξουστάσια. Φιλιά σου όλους οι οποίοι βρίσκονται στο τιμόνι, ελαφρύ ή βαρύ τιμόνι. Και μιλάω για τα λίκα και τέτοια. Καλημέρα κομματάρα, καλά. Γεια σου ρε μου το μουδανιά, γεια σου αδερφέ μου. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Τσιτσί δίνουμε σε ένα τεταρτάκι από τώρα. 2310-287-888 με ρωτάτε και με ξαναρωτάτε για την εντεκάδα. Να σας πω, σήμερα 3 η ώρα είναι το μάτς, μην πάτε κατά τις 7-8, θα έχει λήξει. 3 η ώρα είναι το μάτς με τον Εργοτέλη. Λέω ότι ο Ρέι θα είναι κατά τα δοκάρια. Δεξιά λογικά θα είναι ο Κίτσιου, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημά του. Αριστερά θα είναι ο Μάτος ή ο Μπαλογιάννης, αν επιλέξει να ξεκουράσει τον Μάτος. Δίδυμο στα στόπερ ο Χατσερίδης με τον Κρέσπο. Στα χαφ ο Βέρμπλουμ που επιστρέφει με τον Μαουρίσο που θα πάρει χρόνο. Ο Καντουρί μπροστά τους και στα άκρα ο Μπίσεσβαρ με τον Σαμπά. Κορυφή ο Ακπομ. Είναι Ακπομ ή Ακπομ? Πρέπει να μπω να ακούσω σουξουμούξου, να ακούσω δηλαδή περιγραφές για να καταλάβω. Κληρώνουμε κρεατάκι. Εσείς που θα βγείτε και στο σταθερό θα μπορείτε να μας δώσετε το νούμερό σας
τα τρία τελευταία ψηφία. Καλημέρα στο Βασίλη τη Βροχή. Γεια σου, αδερφέ μου. Τα φιλιά μας, τα παιδιά στο εξωτερικό που ακούνε. Πάω να δω λίγο. Καλημέρα στη Δέσπερα την Κυριακίδου. Καλημέρα, Ζουμουσάκια. Χαιρετίσματα στο Σπόρο Μαυροϊγάλο με την νίκη σήμερα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και αντίστροφη μέτρηση παίζουμε, αν θέλετε, γιατί έχω τραπέζια για λαδόκολα που δεν τα έχω δώσει. Το τονίζω. Καλημέρα στα κορίτσια της παρέας, βεβαίως. Γεια σου, Γιώργο Σβολάκη, που έχει βάλει τα χορευτικά εδώ τα ωραία. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Χρύσα μου. Τι έγραψε ο Άρντα? Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ και κανείς δεν μου έχει πει ποτέ ότι θα αποχωρήσω από την ομάδα. Αγαπάω τον ΠΑΟΚ και θέλω να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα, λοιπόν, τη Super League. Παρά το γεγονός πως είμαι στην πατρίδα μου λόγω της εθνικής μου ομάδας, διάβασα και εγώ όσα γράφονται για εμένα. Ωστόσο, όπως προείπα, είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ και θα παλέψω για αυτή τη φανέλα. Ωραία τα λόγια, ωραία και γραπτά. Πράξεις μέσα στο γήπεδο, με τη συμπεριφορά σου. Αυτό είπαμε, φίλε Άμπρ. Αυτό θέλουμε να δούμε από σένα. Αυτό είπαμε. Το ωραίο που έχει για τον Άρη και μου έχει στείλει χθες ο Τσίκος, με προπονητή, λέει, Παντελίδη, με βοηθό Τερζή και με γιατρό Πανταζή. Αυτό είναι, λέει, σχήμα δεκαετίας 80 στα μπουζούκια. Δεκαετία 80 ο Παντελίδης, όχι, αλλά ωραίο το σκεπτικό πάντως. Ωραίο το σκεπτικό. Καλημέρα στην Πάτρα που ξέρω ότι ακούνε. Να ξαναπώ ότι θα έχουμε την βραδιά του αγώνα με την Τσέλσι, θα έχουμε εκδήλωση στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης. Εκεί θα δώσουμε μέσα στην εβδομάδα εισιτήρια. Εισιτήρια. Δεν έχει εισιτήριο. Τα ονόματά σας θα μας δώσετε για να γεμίσουμε την αίθουσα, να βουλιάξει η αίθουσα στο Αμφιθέατρο Βεργίνα με δωρεάν μπύρα, με πλούσια δώρα στο ημίκρονο. Θα είμαστε και εμείς εκεί να παρουσιάσουμε την εκδήλωση για πολλωστή φορά. Χρόνια τώρα με το καζίνο κρατάει η κολόνια, με τα παιδιά στο Ρίτζεσι. Να πω ότι, επειδή μου το ρωτάτε κάθε φορά, δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε στο καζίνο. Υπάρχει άλλη είσοδος στο χολ. Κάνετε δεξιά και μπαίνετε στο αμφιθέατρο που θα δούμε το μάτς στη μεγαλύτερη οθόνη της πόλης. Άρα σημαίνει ότι μπορεί να έρθει και μαζί σας κάποιος ο οποίος είναι κάτω των 21 ετών. Γιατί μέχρι πρόσφατα υπήρχε θέμα εκεί. Το καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Μάριο, τον Dynamics Man. Καλημέρα στην Ασπρόβη Παρέα. Να έχετε μια όμορφη Τετάρτη σήμερα. Καλή επιτυχία στους ομαδάρες μας. Μπάλα και μπάσκετ. Ζούμου σου λέμε και δεν μασάμε. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου, Περικλή. Καλημέρα με υγεία, Κωστή. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά εκεί στην ΕΣΠΟ, στα αθλητικά είδη, ακριβώς απέναντι από το Grand Hotel. Πιστοί ακροατές, χρωστάω επίσκεψη εκεί. Πήγαμε, εξυπηρέτησαν και εμένα και τα παιδιά μου και οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι και έχει και εξαιρετικές τιμές, θέλω να σας πω. Εξαιρετικές τιμές. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πανανό και στη φίλη μας τη Χριστίνα που είναι εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Πού, στο Grand Hotel ή στο άλλο που είναι στο IKEA? Εκεί στο Grand Hotel, απέναντι. Δυτικά, δυτικά. Άνοιξαν το δρόμο εκεί πριν και περνάμε πλέον, δεν περνάμε τις γραμμές από πάνω στη Μενωμένη, περνάμε από κάτω όταν πηγαίνουμε εκεί. Όμορφα και ωραία. Τι έγινε με Μίχελ, τι να γίνει με Μίχελ? Ο Μίχελ παραιτήθηκε, Τάκη. Τον ευχαρίστησε και ο ΠΑΟΚ για τις υπηρεσίες του. Θεωρώ ότι πρόσφερε πράγματα. Θεωρώ ότι έχει μερίδιο στην επιτυχία των δύο κυπέλων και του ενός πρωταθλήματος, όπως και έχει μερίδιο ευθύνης στις αστοχίες που έγιναν. Τα είπα στην αρχή, να μην λέω ξανά τα ίδια. Καλή επιτυχία στον καινούριο, τον Μπράνκο, που έχει όνομα σιδηρόδρομο. Ευχόμαστε να πάει όλα καλά, να πάνε όλα καλά και να είναι χαρούμενος και με αυτά που θα επιλέξει και να κάνει και εμάς χαρούμενους με αυτούς που θα επιλέξει. Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου δεν ξεκινάει 1 Ιανουαρίου, έχει ξεκινήσει ήδη από το Σεπτέμβριο. Η ομάδα βρίσκει μέσα στο διάβα του χρόνου, μέσα στους μήνες που περνούν, τι αδυναμίες έχει. Και τις φροντίζει εγκαίρως. Δεν θα αφήσουμε πάλι τελευταία στιγμή παραπέντε να κάνουμε τις κινήσεις. Έτσι, νομίζουμε ξεκάθαρος. Λοιπόν, θέλουμε οπωσδήποτε ένα Βασίλη Καρά παλιό, παραγγελία από τον Βασίλη. Ετοίμασε ένα Βασίλη Καρά. 2310-287-888 να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση. Αν θέλετε, να δώσουμε τραπέζια για τη Λαδόκολα. 3 η ώρα είναι το ποδόσφαιρο, στις 7 και μισή είναι το μπάσκετ με τη Φράιμπουργκ. Βάλε, βάλε και επιστρέφουμε. Δεν είναι, γιατί δεν βάζει τον Πασχαλάκη? Ο Πασχαλάκης είναι διεθνής. Ξέρω ότι σας φαίνεται περίεργο, αλλά τελικά μετά από 872 αποκρούσεις και 524 υπέροχες εμφανίσεις τον κάλεσαν στην εθνική. Και όχι τώρα, δεν περιμένω ο Άγγελος, νομίζω πρόλαβε ο προηγούμενος, έτσι, δηλαδή... Στα στερνά,
Ο Σκίμπε πρόλαβε. Φυσικά είναι εκτός εθνικής ο Τζαβέλας, φυσικά είναι εκτός εθνικής ο Τζιόλης. Φυσικά, δεν χρειάζεται να εξηγούμε. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, όποιος αξίζει θα καλείται. Όποιος αξίζει. Ευτυχώς την παλώσαμε την κάφα με τον Βλαχοδήμο που είναι από τους κορυφαίους Έλληνες goalkeeper και στην Μπενφίκα διαπρέπει. Πάμε να πάρουμε γραμμές για τη αμέλησα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Όλοι με το δικό μου θέλουν να έρχονται. Πρέπει να πάρω ένα λεπτό. Καλημέρα. Γιατί διαμαρτύρεται η κυρία, όλοι με το δικό μου θέλουν να έρχονται, τι εννοεί? Α, τίποτα, το αυτοκίνητο. Γκρινιά, τι είναι περαστική, είναι η σύζυγος, είναι μια φίλη, τι. Όχι, είναι συνάδελφος. Η συνάδελφος, πες γιατί γκρινιάζεις, πώς τη λένε καταρχήν, πώς τη λένε? Δώρα τη λένε. Δώρα, με τόσο ωραίο όνομα, τόσο δοτικό όνομα. Ποιος σε στεναχώρησε να τον ξεφωνήσουμε στον αέρα? Θέλει να πάει κάπου σήμερα, ναι, και ναι. Φορτώθηκαν όλοι μαζί. Τι φορτώθηκαν, όλοι με το δικό μου, τι είμαι, πες, ταξιτζού είμαι. Θα σας βάλω να πληρώσετε 3 ευρώ ο καθένας μέσα. Έχει δίκιο η γυναίκα. Έχει δίκιο, τι αλίπονο άμα δεν είσαι. Τι είμαι, taxiway είμαι. Έφυγε, δεν την ακούω. Τι έγινε? Έφυγε, λέω, δεν την ακούω στο βάθος. Ωραία, τώρα ετοιμάζεται για να ξεκινήσει. Κόβει τα εισιτήρια στην είσοδο. Τι να κάνει. Για πες. Περιμένει ο κόσμος να πάει να το μαζέψει. Ωραία. Για πες. Για πες, ρε Παναγιώτη. Τι να πω, ρε Κωστή, τι να πω. Θα σταματήσουμε μόνο να γκρινιάζουμε, λέω, αυτό εννοώ. Ναι. Μόνο όταν καταλάβουμε ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από όλους, πολύ καλύτεροι. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Και θέλω να πω, γιατί δεν ακούτε τις δηλώσεις του Λουτσέσκου? Ακούστε τις δηλώσεις του ανθρώπου. Ναι. Προσέξτε τι λέει. Ναι, προσέξτε, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο. Σωστό. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει μεγάλο επίπεδο. Δηλαδή, δεν αυτούς, όχι υπεροπτικά να πω, ούτε με αλαζονία. Δεν είναι στο επίπεδο αυτών, είναι πολύ πιο πάνω. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνει κανένας και ασχολείται, θα πω, τώρα επειδή τυχαίνει. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον Γουάλντα, μπορώ να σου πω. Ναι. Καθόλου. Δεν διάβασα τίποτα. Γιατί να διαβάσω? Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ. Τα τέσσερα έτσι. Γράμματα, αυτά έτσι. Που είναι να γίνουν, αυτό που είπες για το γήπεδο, αυτά. Αυτά είναι τα παοξίδικα που πρέπει να ασχολούμαστε. Ναι, το θέλω να πω, δεν θα αφήσουμε κανέναν να γίνει βαρύδιο σε αυτό το πράγμα. Μην μπαίνετε δηλαδή, στο τρυπάκι τους. Μην μπαίνετε στο τρυπάκι τους. Επίσης, ένα μήνυμα δεν είναι απειλή, είναι υπόσχεση. Όποιος θεωρήσει ότι για τους δικούς του, να πω, ιδιωτελείς ή ανιδιωτελείς σκοπούς. Εγώ είμαι ένα παιδί το οποίο έχω ανεκτικότητα. Θελήσει να μπει για να γίνει αρεστός κάπου, εμπόδιο στη δημιουργία του γηπέδου της Τούμπας, να ξέρει ότι από τα μικρόφωνά μας θα κυνηγηθεί όσο κανένας. Διότι το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν πρόκειται, πρόσεξε. Να είμαστε καθαροί και με τη συνείδησή μας και με... Δεν λέμε ότι θα πάμε... Απροόπτως, μια μέρα ξύπνησε ο Κωστής και άρχισε να λέει για κάποιον άνθρωπο. Όχι, ακριβώς. Ούτε κάποιο συγκεκριμένο. Λέω λοιπόν ότι εννοείται ότι δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε σε μια ευνομούμενη χώρα και θα κοιτάξουν οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με το γήπεδο και σχολείο αν φύγει εκεί να γίνει ένα καινούργιο σχολείο πιο δίπλα και τα αρχαία θα βρουν και όλα. Αν όμως κάποιος σκοπεύει για να κάνει το κομμάτι του να νομίσει ότι μπορεί να βάλει εμπόδια από το μυαλό του, να δημιουργήσει ένα μπουμπούλα, να καθυστερήσει το έργο για να κάνει τα χατήρια στους εργοδότες του ή σε αυτούς οι οποίοι είναι όμοιοι του, τότε να ξέρει ότι λοιπόν, θα κυνηγηθεί όσο κανένας με τον τρόπο, με τα λόγια, έτσι. Εγώ εμείς δεν λέμε. Εννοείται. Εμείς δεν θα αγγίξουμε κανέναν. Όχι, ρε παιδί μου, θα λέμε ο Τάδε, ο Βασίλης Χατζηγραβατίδης, που είναι στην πολεοδομία, που είναι στο ΙΚΑ, που είναι στην εφορία, που είναι ξέρω εγώ που είναι οπουδήποτε. Ο Τάδε άνθρωπος βάζει εμπόδια στο γήπεδο. Θα λέμε κάθε μέρα το όνομά του. Αν αυτά που κάνει είναι λοιπόν, παράλογα και γίνονται μόνο και μόνο για να φράξει τον δρόμο. Έτσι, σε κάθε το λέμε. Να πω για το γήπεδο, για το γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη ας πάψουν ορισμένοι να κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, παιδιά. Αφήστε τα πράγματα να γίνουν όπως πρέπει. Ο άνθρωπος ό,τι πιάνει και ο άνθρωπος είναι
κύριος Ιβάν Σαββίδη, ο πρόεδρος της ομάδας μας, ότι πιάνει γίνεται χρυσός. Γι' αυτό αφήστε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, να κάνει ένα στολίδι για την πόλη. Φυσικά. Να είναι... Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Όπως το λες. Έτσι. Και δεν μιλάω σαν ντουμπιώτης, έτσι, γιατί όχι, ξέρω και εγώ. Εγώ όχι, δίπλα καθόλου, πήγα σχολείο. Καθόλου. Στο 104 πήγα. Εννοείται ότι αν φύγει το σχολείο, θα φτιαχτεί ένα ολοκένουργιο πρότυπο σχολείο, και φίλε. Σύγχρονο και υπερσύγχρονο. Λειτουργικό ότι και αυτό. Και αν και φύγει το κολυμβητήριο, θα υπάρξει. Λέω αν. Θα κοιτάξουν να φτιάξουν ένα στολίδι. Θα έρχονται από παντού. Θα είναι και αθλητικός τουρισμός. Που αυτή η έρμη πόλη έχει να δει τέτοιο πράγμα από τότε που χτίστηκε. Λοιπόν, ένα να πω για την ΕΡΤ, για το κρατικό κανάλι. Κάνε επίλογο, σε παρακαλώ. Ο κύριος που κάθεται δεξιά έχει κάνει 200, ακριβώς 200 περιγραφές τένις. Ναι. 200 αγώνες έκανε περιγραφές. Μάλιστα. Ο παππούς δε του Αλουνού έκανε περιγραφή τον πρώτο μαραθώνιο που έγινε. Ναι, ναι. Το Σπύρο Λούι. Το Σπύρο Λούι. Έκανε περιγραφή για τον Σπύρο. Έχει συνέντευξη αποκλειστική. Γιατί να τους κατηγορούμε τους ανθρώπους. Έχεις δίκιο. Το ότι ασχολούνται. Ήμαρτον. Μέα κούλπα. Δικό μας λάθος. Ναι, εννοείται. Φιλιά, Παναγιώτη. Λοιπόν, 485 βάλω. Έγινε. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Άλλες τρεις γραμμές και πρέπει να φύγουμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλό στο παιδί, ρε. Τι γίνεται. Αγάπη, ευτυχία. Τα παιδιά της Αμμουδοσίας, εσένα και η Σοφία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Τακτοποιήθηκε το θέμα χθες. Ναι, όλα πήγαν καλά, χειρουργήθηκε και όλα τέλεια. Μπράβο, αυτό θέλουμε. Όλα αυτό. Καλά, απλώς ήταν ένα πρωινό πάρα πολύ δύσκολο. Εύχομαι να βγει δυνατός ο άνθρωπος από αυτό και να πάνε όλα καλά. Όλα. Έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς. Το ξέρω. Στα νοσοκομεία στην πόλη μας. Εξαιρετικούς που παλεύουν με πολύ αντίξωες συνθήκες. Το γνωρίζω και προσωπικά. Έτσι. Και το ξέρεις αυτό. Και όχι μόνο γιατρούς και νοσηλευτές και τα πάντα. Πολλοί κόσμοι πρέπει να ευχαριστήσει τους γιατρούς που κάνουν αγώνα μεγάλο. Να λέμε τώρα. Εγώ σε ευχαριστώ από την ψυχή μου. Δεν χρειάζεται. Άστα. Γι' αυτό μαζεύουμε το αίμα. Γι' αυτό μαζεύουμε το αίμα. Για να το δίνουμε όταν έχετε ανάγκη. Τελείωσε. Ήταν μια στιγμή, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα που βλέπεις τώρα τι γίνεται. Τα παιδιά της Αιμοδοσίας και την κυρία Σοφία, με όλη την καρδιά μου την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Να πάρουμε τελευταία γραμμή. Δύο. Προτελευταία. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, μας έκοψε λίγο ο φίλος ο ξάδερφος ο συνακροατής. Αλλιώς, επειδή έλεγες με τον Γιώργο, ναι, σου παίρνει τηλέφωνο ένας ταξιδιτής από την Taxi Way. Για να. Τέλεια. Έχω πολλούς φίλους εκεί. Γενικά μας ακούνε οι ταξιτζίδες, αλλά και στην Taxi Way ένα λόγο παραπάνω. Αφού είμαστε στο δρόμο, ρε Κώστα, ο Λάμπρος είναι, δεν ξέρω αν. Γεια σου, Λαμπρούκο μου. Γεια σου Λαμπρούκο. Έχουμε γνωριστεί και με τον πρόεδρο εκεί και με τα παιδιά που είναι εκεί και έχω φίλους ακροατές πιστούς και όλα. Δεν έχουμε μόνο με την Taxi Way. Γενικά με όλα τα παιδιά είναι παρέα το ραδιόφωνο. Έτσι. Έτσι, κρατάμε και εκεί που περιμένετε χωρίς δουλειά, αλλά και εκεί που είστε με άνθρωπο μέσα στο ταξί. Για πες. Θέλω να πω το εξής. Και λίγο να μην μακρηγορώ, ο Ολυμπιακός, αυτό που περιμένουμε τώρα όλη την τιμωρία του, την πιθανή τιμωρία των μείων τριών βαθμών και δεν ξέρω τι και αυτά, ναι, τα έπαθε σε έναν αγώνα κυπέλου με την Παναχαϊκή. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή πριν τον αγώνα κανενός μυαλού, λογικού ανθρώπου μυαλού μάλλον, δεν θα πήγαινε σε αυτή τη φάση, ναι, ο Ολυμπιακός, ναι, θα πάθει αυτό που έπαθε. Mm-hmm. Σε έναν αγώνα κυπέλλου με την Παναχαϊκή. Άρα είμαστε απόλυτα, απόλυτα υποψιασμένοι. Σε επαγρύπνηση. Σε επαγρύπνηση. 100%. Τα μάτια όλα τεντωμένα, τα αυτιά όλα τεντωμένα. Έτσι ακριβώς. Όπως υπήρξε μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Όφη στο Ηράκλειο, από τα παουξάκια εκεί που πήγε εδώ, την αντίστοιχη και μεγαλύτερη προσοχή θέλω να δείξουν σήμερα και όχι να πούμε εργοτέλης είναι, αγώνα κυπέλλου είναι και δεν ξέρω τι. Μας την έχουν στημένη για τα πάντα όλοι τους. Οπότε θέλει προσοχή. Να σε γερός. Για τον Ουάρντα. Ναι. Ναι. Πες, ολοκλήρωσε. Ναι. Για τον Ουάρντα. Ναι. Αυτά που είπε ο Τριβανίσιος νομίζω καλύπτουν τον κάθε παοξή λογικό άνθρωπο. Οπότε η δικιά μας η άποψη είναι καλυπτόμενη νομίζω από τη θέση του υπέρμαχου παοξή. Όλοι κάτω από τα 4 γράμματα. Όλοι. Φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Άλλος ταξιτζής, αλλά πολυτελείας. Καλώς τον. Καλώς τον Γαϊδουράγκαθο. Έλα, γουρι μου, έλα.
καλημέρα. Εσύ κλείνεις την παρέα σήμερα. Τελευταίος. Όσον αφορά για το γήπεδο, εγώ όταν θα γκρεμιστεί θέλω 2 κομμάτια τσιμέντο. 2. Να σου κράτησουμε. Ένα κομμάτι για μένα και ένα κομμάτι για να το πάω στον τάφο του σκορεμένου του πατέρα. Έτσι. Γιατί εγώ μεγάλωσα με έναν πατέρα, μου λέει σχολούσαμε από τη δουλειά και πηγαίναμε από τη Σμάρτη στην τογύπεδο. Αυτό είναι φίλε. Γι' αυτό λέω δεν πρέπει να πεταχτεί τίποτα. Αυτό. Όπως το πες. Τα πες όλα, τα πες όλα, αδερφούλη. Τίποτα. Όσον αφορά για τον Βάρτα, να πάει στο καλό. Πλέον δεν τον θέλω. Μετά από αυτά που έκανε, ειδικά μετά τη Βουδαπέστη, και δεν είναι μόνο αυτά που έκανε μέσα στο αεροπλάνο, ναι, έκανε και χειρότερα, δεν τον θέλω στην ομάδα. Ναι. Εντάξει. Τάπα, το πρώτο μισάωρο, να μην λέω τα ίδια. Παιδάκι, ναι. Ένα παιδάκι να μου κάνει την πιπχανίο τα αποδυτήρια. Ναι. Εντάξει. Τα έκανε και, γιατί είπανε στον Ατρόμητο πως έπαιζε μπάλα, τα έκανε και στον Ατρόμητο και χειρότερα. Εδώ δεν είναι Ατρόμητος. Τέλος. Είναι τεράστιο το οικοδόμημα. Εκεί δεν είχαν την πολυτέλεια. Όχι, εκεί πέφτει ο πύχης των απαιτήσεων. Πέφτει ο πύχης των απαιτήσεων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ναι. Ίσως να είναι και ένας λόγος που δεν τον έβαλε και στο Μουντιάλ να παίξει. Ναι. Έχει τεράστιες δυνατότητες, απλά θα μου κάνει ρημάδι τα πολιτήρια. Γι' αυτό δεν τον πάνω από όλους. Πάνω απ' όλα. Τα 4 γράμματα. Όλοι σκύβουν μπροστά με ευλάβεια. Τέλος. Αυτό. Φιλιά Γαϊδουράγκαθε, σε χαιρετώ, καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλημέρα στα παιδιά που στείλαν μήνυμα, δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματα. Σε εσείς που στείλατε για τα κρέατα, είναι καλημέρα στον Βασιλιάδη τον Χρήστο, γεια σου Πασχαλίδη Γιάννη, καλημέρα Κωστή. Θα βλέπεις πάω κορυφή μέχρι το Μάιο, Έρτλεϊ, θα βλέπεις πάω κορυφή μέχρι το Μάιο. Ο Γιώργος ο Γιάννης, ο Ευατζήτης ο Ανέσης, ο Βερβερής ο Πάνος, γεια σου Χρυσάνθη μου, να είσαι καλά. Γεια σου Σεμπερλίδη Νίκο. Δεν προλαβαίνω παιδιά, πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω. Μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 57, να δώσω ένα νούμερο. 42. Το 42. Το 42 είναι ο Χάρη σε 4.59. Χάρη σε 4.59 πηγαίνεις και παίρνεις τα κρέατα από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. 3 η ώρα σήμερα το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να κάνουν το καθήκον τους αυτοί που θα μπουν. Και στις 7.30 όποιος έχει αγάπη για τον μπάσκετ, για την ομάδα και νομίζει ότι μας χρειάζεται δίπλα της η ομάδα εκεί, στο παλατάκι με τη Φράιμπουργκ. Σας φιλώ. Bye, 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 bye!